Η γυναίκα της τώρα μας. Η γυναίκα του. Α, η γυναίκα του. Δύο άτομα. Λοιπόν, θα το κάνουμε λίγο εδώ όπως είμαστε έτσι κάπως φιλικό. Για αυτούς που με ξέρουν, ξέρουν ότι ακόμα και όταν λέω φιλικό δεν σημαίνει ότι δεν θα σκεφτούμε και δεν σημαίνει ότι δεν θα το καλέσουμε σε μερικά σημεία. Άρα η ιδέα είναι ότι το ποντιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται από την Ελλάδα. Στην ουσία υπάρχει μια υποτίμηση. Εντάξει, το ξέρετε όλοι. Απλώς μερικές φορές δεν ξέρετε για ποιο λόγο. Το πρώτο θέμα, δηλαδή, όταν λέτε σε κάποιον είσαι πόντιος. Μπορεί να σας προκαλέσω σε κάποια φάση, θα αρχίσετε να κάνετε αυτό. Τι εννοώ αυτό. Δηλαδή, άμα πείτε σε κάποιον είσαι Γάλλος, δεν έχετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άμα πείτε σε κάποιον είσαι Θεσσαλός. Ξαναλέω τώρα, λέτε σε κάποιον είσαι Πόντιος. Ωραία. Άρα θέλει να πει ότι ο ποντιακός ελληνισμός πρέπει ήδη να κάνει μια υπέρβαση πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι χαρακτηρίζει ένα στοιχείο ρατσισμού ακόμα και στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο και το βλέπετε από τα διάφορα. Δεν εξετάζουμε πολύ στρατηγικά και την έννοια του ποντιακού ανέκδοτου. Τώρα, προσπαθήστε τώρα να το δείτε ανάποδα. Ας πούμε ότι είσαστε στην Τουρκία, θεωρείτε ότι δεν αναγνωρίζετε την γενοκτονία των ποντίων, σας ενοχλεί που κάποιοι το διεκδικούν. Τι μπορείτε να κάνετε για να απενεργοποιήσετε αυτούς που το διεκδικούν. Είναι αυτό που λέμε ο εκφυλισμός. Δηλαδή, στη διαδικασία της γενοκτονίας χρησιμοποιούμε τις 8 φάσεις του στάντων και την φάση η οποία σβήνει την ίδια τη γενοκτονία την ώρα που γίνεται. Άρα, αυτό που χαρακτηρίζει τη γενοκτονία δεν είναι μόνο η συστηματική καταστροφή, αλλά είναι ότι δεν αφήνει ίχνη. Τώρα θα μου πείτε, μια γενοκτονία που δεν αφήνει ίχνη είναι τεράστιο θέμα. Όμως αυτό το τεράστιο θέμα έχει λυθεί πολλές φορές στην ανθρωπότητα και αυτό δυσκολεύει τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα για να αποδείξουν ότι υπάρχει ένα θέμα. Άρα πρώτο θέμα και πρώτη δυσκολία, το υπόβαθρο το ελληνικό δεν είναι απαραίτητα θετικό και δεν θεωρεί άμεσα ότι εμένα με αντιπροσωπεύει. Ένα. Δεύτερον, το υπόβαθρο, θα έλεγα, το ιδεολογικό των νεότουρκων και του Κεμάλ εκείνη την περίοδο. Τι είναι. Λειτουργεί ως εξής. Πρέπει να καθαρίσει ο τόπος. Βλέπουν έτσι, εκαθάριση. Αυτή η εκαθάριση προγραμματίζεται και δημιουργεί μια γενοκτονία. Έχουν όμως την τεχνογνωσία μιας γενοκτονίας εναντίον των Αρμενίων. Στη γενοκτονία των Αρμενίων, οι Τούρκοι στρατιώτες παίρνουν φωτογραφίες, συστηματικά. Και γι' αυτό έχουμε πολύ φωτογραφικό υλικό, βλέπετε νεκρά κεφάλια κομμένα, σωρό, και δίπλα είναι στρατιώτες με το τουφέκι. Αυτό είναι κάτι που τους δυσκόλεψε εκ των υστέρων, διότι κατάλαβαν ότι όταν πέρασαν αυτές οι φωτογραφίες, και γι' αυτό πρέπει να ασχολούμαστε και με τους φίλους μας, τους φωτογράφους. Μερικές φορές το γεγονός, ας πούμε, ότι κάνουμε εδώ την διάλεξη, είναι εκεί πέρα μια ανησυχία, ότι κάνουμε την διάλεξη, ας πούμε ότι δεν υπάρχουν οι κάμερες, δεν υπάρχει φωτογράφος. Και λέω σε εσάς, αποδείξτε ότι ο Λιγερός έκανε διάλεξη εδώ. Άρα, πρώτη αντίδραση, μα ήμουν εγώ. Μετά θα πείτε, μα είχα και ανθρώπους που ήταν μαζί μου. Αυτό αν γίνει όμως μετά από 70 χρόνια, αμφισβητούμε ότι ήσασταν εκεί. Και τώρα το κάνουμε λίγο πιο ακραίο για να το καταλάβετε συγκεκριμένα. Έχετε μια απόδειξη ότι είσαστε εδώ τώρα. Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι, αλλά εδώ θα έχετε το πρόβλημα του. Όχι μόνο με 70, μετά από μια εβδομάδα. Όλοι σας να το σκεφτείτε αυτό το θέμα. Μετά από μια εβδομάδα θέλετε να αποδείξετε
σε φίλους σας ότι ήσασταν εδώ. Ακόμα χειρότερο, ότι ήσασταν καθισμένοι εδώ και όχι εκεί. Αυτό το λέω, οι μερικές φορές σε φάση γενοκτονίας έχουμε το εξής τρόπο. Λέει ότι η γενοκτονία έγινε σε αυτή την πόλη. Και όταν ψάχνω στοιχεία, ήσασταν στη διπλανή. Αλλά πρέπει να πείτε ότι εκείνη την περίοδο ήσασταν εκεί. Πώς το δείχνετε. Άρα έχουμε τα δύο προβλήματα de facto, δηλαδή είμαι εδώ, και de jure, είναι αναγνωρισμένο. Για να καταλάβετε τη διαδικασία. Είσαστε, ας πούμε, λάθρη μετανάστες. Είσαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πλαίσιο Schengen μετακινήσετε χωρίς να δείξετε τίποτα, δεν μπορεί να αποδείξετε ότι είσαστε σε ένα σημείο. Λάθρη μετανάστες τι κάνει. Κάνει μια παρανομία, τον ξέρει η αστυνομία, η αστυνομία δείχνει ότι ήταν εδώ, γιατί έκανε παρανομία, και αυτός μπορεί να αποδείξει ότι ήταν εκεί. Αυτό σας το λέω, είναι πολύ πρακτικό, γιατί είμαστε και στα δικαστήρια, κάνουμε και διάφορα τέτοια. Πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε πολίτες για 5 χρόνια σε ένα σημείο. Άμα μετακινήσετε στο έτσι την Ευρώπη, και μετά λέτε, ας πούμε, εγώ θέλω να είμαι πολίτης της Γαλλίας. Η Γαλλία θα σας πει, αποδείξτε μου ότι είσαστε εδώ και 5 χρόνια στη Γαλλία. Άμα πείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάνει. Άρα, άμα δεν έχετε χαρτιά, πώς να αποδείξετε. Αυτό που σας λέω, δεν έχετε χαρτιά, έχετε την εντύπωση ότι μιλάμε μόνο για τους λαθρομετανάστες. Σε φάση γενοκτονίας είναι πολλοί από τους δικούς μας που δεν είχαν πια τίποτα. Άρα, πώς αποδεικνύεις ότι είσαι Πόντιος. Πώς αποδεικνύεις ότι είσαι από το χωριό Τάδε. Πώς αποδεικνύεις ότι ήσουν στη φάση της γενοκτονίας. Θα μου πείτε φωτογραφικό υλικό. Οι περισσότεροι δεν σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή να πάρουν φωτογραφίες της φάσης, στη φάση της γενοκτονίας. Okay. Γιατί σας λέω όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, ο γενοκτόνος έχει μια στρατηγική την οποία την εφαρμόζει. Το θύμα δεν την καταλαβαίνει αμέσως και δεν έχει στρατηγική που λειτουργεί ως άμυνα. Η πρώτη στρατηγική όσον αφορά την γενοκτονία των Ποντίων ήταν του τύπου, το ξέρουμε τώρα, ότι υπήρχε τηλεγράφημα μυστικό το οποίο απευθυνόταν συστηματικά στους στρατιωτικούς και έλεγε καμία φωτογράφηση. Απαγορευόταν. Και τώρα λέω στους Πόντιους που πολύ και όχι σε αυτούς που είναι. Άμα ρωτήσετε σε Πόντιους, τι φωτογραφικό έχετε υλικό για την γενοκτονία των Ποντίων και μόνο. Θα δείτε ότι είναι ελάχιστο. Και γιατί είναι ελάχιστο, γιατί ξέρουμε ότι ο γενοκτόνος έκανε ειδικά, εφάρμοσε ειδικά τη στρατηγική για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ένα άλλο θέμα που μας προβληματίζει είναι ότι βλέποντας ότι η γενοκτονία των Αρμενίων προκάλεσε, αν θέλετε, από τους άλλους, τους ουδέτερους, μια απέχθεια, προσπάθησαν να βρουν μια στρατηγική η οποία είναι αυτό που ονομάζουμε το λευκό μακελιό. Δηλαδή, μετακινώ μεγάλες μάζες μέσα στο κρύο, δεν είναι καλά ντυμένοι και πεθαίνουν από καιρικές συνθήκες. Σας κατηγορώ τώρα ότι εσύ τους σκότωσες. Λες ο καιρός, το κρύο, δεν έκανα τίποτα. Δεν πήγε κανένας να τους εκτελέσει ειδικά, άρα μετά μπαίνουμε στο κατά πόσο αντέχει το ανθρώπινο σώμα. Άρα αυτό είναι η δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση... Έλα ρε Νίκο. Λοιπόν, η τρίτη φάση είναι σε φάση, αν θέλετε, της γενοκτονίας. Είναι ότι δεν πιστεύει ο άλλος ότι μπορεί να αντισταθεί. Αυτή η φάση είναι η πιο ενοχλητική για τους φίλους μου τους Πόντιους. Άρα θα σας το μεταφέρω για τους φίλους μου τους Αρμένιους. Άρα ο φίλος μου Αρμενάκη που ήταν και στρατηγικό σύμβουλος και στα κομάντο μου έλεγε, ξέρεις, το πρόβλημα που είχαμε σε κάποια φάση Νίκο εμείς είναι ότι μπορούσε να υπήρχαν τρεις Τούρκοι και εμείς ήμασταν χίλιοι Αρμένοι σειρά και περπατούσαμε και ήταν μόνο τρεις. Δηλαδή, έλεγε οι πρόγονοί μας δεν σκεφτόταν καν ότι θα μπορούσαν να κάνουν μια αντίσταση, ήταν μόνο τρεις.
αυτό, αν σα το πω έτσι, έχετε την εντύπωση ότι πραγματικά είναι πολύ κακό. Θα πρέπει να καταλάβετε τις συνθήκες και το περιβάλλον πώς νιώθετε. Π.χ. το βλέπετε εδώ τώρα στην Ελλάδα, σε φάση κρίσης, ότι υπάρχει μια τάση να θεωρούμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, ότι πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους, ότι δεν υπάρχει λύση, ότι δεν βλέπει. Και τώρα σας το λέω μόνο για κάτι που είναι ένα τέχνασμα οικονομικό. Φανταστείτε τώρα ότι μαθαίνουμε στη Ρόδο ότι στο χωριό Τάδε τους καθάρισαν όλους. Ότι έρχεται από το άλλο, από το άλλο. Θα καταλάβετε ότι σε κάποια φάση εδώ, όταν έρθουν, δεν θα έχετε την εντύπωση ότι θα μπορούμε να αντισταθούμε. Και είναι μόνο μερικοί από εμάς που λόγω στρατού, λόγω διάθεσης, λόγω ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν, θα αντισταθούν. Θα είναι ένας πολύ μικρός πληθυσμός σε σχέση με τον γενικό. Αυτό που έχει σημασία, το λέω τώρα για τους φίλους μου τους Πόντιους, για να μην το πάρετε στραβά, αυτό που έχει σημασία, το παράδειγμα του φίλου μου, του Αρμένη, είναι ότι τότε ήμασταν χίλιοι και μας έλεγχαν τρεις, τώρα είμαστε τρεις, αλλά δεν φοβόμαστε τους χίλιους. Γιατί αυτοί που έμειναν ξέρουν πώς να επιβιώσουν. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι υπάρχει ο τρόπος της αντίστασης. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, είναι ότι η γενοκτονία χτυπάει και το ηθικό. Είναι ένα ηθικό πλήγμα και όλοι βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη και δεν πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί γρήγορα. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, το τέταρτο αν θέλετε, είναι πότε γίνεται η γενοκτονία. Δηλαδή πότε ξεκινάει. Λοιπόν, για τη γενοκτονία των Πόντιων θα πείτε όλοι μια ημερομηνία. Εντάξει. Σιγά σιγά θα επικεντρωθείτε στην επέτειο. Δηλαδή, άμα σας πω 19 Μαΐου, μετά θα μου πείτε την ημερομηνία. Και λέω, ας πούμε, η γενοκτονία των Πόντιων άρχισε 19 Μαΐου ή 18, ας πούμε. Άμα σας το κάνω έτσι πολύ τυπικά, θα πείτε να λέτε τώρα δεν έχει μεγάλη σημασία πότε άρχισε, αλλά έγινε. Okay. Τώρα να σας ρωτήσω πότε γεννήθηκα. Ειδικά γυναίκες, όμως δεν έχει σημασία. Αλλά άμα θέλετε θα πάρουμε τους άνδρες. Πάω το φίλο μου το πίσω και το πω. Τώρα οι άνδρες είναι και διάφορα. Άρα μιλάμε για το πίσω. Λοιπόν, άμα του πω πότε γεννήθηκες. 31 Οκτωβρίου. Πώς το ξέρεις. Εσένα. Η ταυτότητα μπορεί να είναι πλαστική. Το πιστικό αυτό, αυτό κάνει. Η ταυτότητα είναι πολύ. Το πιστικό δεν είναι χαρτί. Δηλαδή αυτό. Α, προσέξτε τα αντανακλαστικά. Άρα, όταν αμφισβητούμε τα χαρτιά, μπαίνουμε στο. Είναι το οικογενειακό. Αλλά αυτό είναι το ίδιο που είχε η κοπέλα. Ήταν και οι άλλες. Αλλά και οι άλλες είναι ψεύτες. Και η μάνα σου είναι ψεύτες. Γιατί εγώ είμαι γενοκτόνος. Άρα αμφισβητώ τα πάντα. Πώς μπορώ να αποδείξω, ο φίλος μου τώρα, πώς μπορεί να αποδείξει τον φίλο του π.χ. που είναι στην Ελβετία, είναι στα δικαστήρια και του λέει έχουμε πρόβλημα. Αυτός όμως δεν ξέρει ακριβώς πότε γεννήθηκε. Εντάξει. Άρα του λέει ο Χρήστος, εγώ γεννήθηκα τάδε. Όπως είναι ο φίλος του, τον πιστεύει. Αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Όταν διεκδικούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, όταν πάτε σε ένα ξένο κράτος και θέλετε να σας αναγνωρίσει, μπορεί να είναι θετικό προς εσάς, αλλά δεν ξέρει τα στοιχεία. Άρα λέει, ας πούμε ότι θέλουμε τώρα η Ελβετία να αναγνωρίσει ότι ο Χρήστος γεννήθηκε την τάδε μέρα. Θα πει, φέρε μου τα χαρτιά. Ο Χρήστος μπορεί να κάνει το λάθος να φέρει τα χαρτιά τα οποία εγώ αμφισβητώ. Τα χαρτιά είναι γραμμένα στα ελληνικά, πρέπει να τα μεταφράσει. Πρόβλημα διερμηνία. Εγώ λέω ότι τότε ήταν λίγο πλαστά και δεν τα προσέχαμε τόσο πολύ. Δίνω το παράδειγμα, άμα πάτε σε άλλες χώρες, ακόμα και η αστυνομική ταυτότητα που έχουμε εμείς, δεν είναι και τόσο εξελιγμένη σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα η άλλη χώρα
θα πει αυτές τις ταυτότητες είχαμε και εμείς παλιά. Συνεχίζω λοιπόν αυτό το παράδειγμα και θα δείτε ότι σιγά σιγά ο Χρήστος καταραίει ως οντότητα. Δεν υπάρχει πια. Θα μου πείτε τώρα ότι είναι ακραίο, εντάξει. Ποιος νιώθει ότι είναι ακραίο αυτό το παράδειγμα? Δεν νιώθετε ότι ο Λιγερός τώρα το παράκανε? Βέβαια. Προσέξτε τώρα. Αυτό το παράδειγμα έγινε με έναν φίλο Κύπριο, ο οποίος ήθελε να κάνει προσφυγή στην Τουρκία, εναντίον της Τουρκίας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μία απόλαυση περιουσίας για το 1974. Δηλαδή, μιλάμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο πράγμα που έκανε η Τουρκία είναι ότι έβαλε 5 δικηγόρους για να αποδείξουν ότι αυτός που κάνει την προσφυγή δεν είναι ο ίδιος με αυτός που ήταν ο ιδιοκτήτης. Και έκανε 7 χρόνια για να αποδείξει ότι ήταν ο ίδιος. Να αποδείξει ακριβώς. Αυτό είναι η διαδικασία που λέμε. Το θέμα με τα χαρτιά και τα πιστοποιητικά είναι αυτά που έχουμε και στα δικαστήρια. Ό,τι δεν μπορείς να αποδείξεις δεν υπάρχει. Προσωπικά σε έχω αφήσει σε εκκρεμές τώρα, είσαι εσύ. Και θα δείτε ότι τελικά ακόμα που αυτό που σας χαρακτηρίζει, δηλαδή η ημερομηνία γέννησης, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να αμφισβητήσω πολύ εύκολα. Γιατί ας πούμε η ημερομηνία εγγραφής σας στο πανεπιστήμιο είναι πιο δύσκολο. Ήταν εγκαστικά, υπάρχει φορέας, έχετε δώσει χαρτιά. Ακόμα και να ήταν πλαστά, υπάρχει ολόκληρη διαδικασία. Ενώ το άλλο δεν είναι κάτι που ελέγχατε εσείς, όπως ήσασταν πολύ μικροί. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε με τη γενοκτονία. Οι μεγάλοι, την ώρα της γενοκτονίας, οι περισσότεροι έχουν πεθάνει την ώρα της αναγνώρισης. Και αυτοί που έχουν ζήσει, ήταν πολύ μικροί. Και, ωραία, λέτε ας πούμε, κάποιος που επέρισε από την γενοκτονία είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Αν όμως εγώ αποδείξω ότι ήταν τριών, ξαναρχόμαι εκεί που λες αυτό. Αν ο Χρήστος ήταν 10, ξαφνικά εγώ τον βάλω στο 3, οτιδήποτε και να πει είναι άχρηστο. Γιατί ξέρουμε ότι το λέει από αυτά που έχει ακούσει. Άρα δεν είναι κάτι που θυμάται. Άρα, άμα μετακινήσω μόνο και λίγο την ημερομηνία γέννησή σας, μπορεί να σας αχρηστεύσω τη μαρτυρία σας. Πολλές αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται. Ναι. Ποιος, έχει ποιο πράγμα. Όχι, 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 δεν δεύεστε. Έχουμε γράψει τον Χρήστο. Ναι. Όχι, θέλω να το δω. Όχι, όχι, θέλω να το δω. Αυτή ήταν η μεγάλη διαδικασία, θέλω να σας προετοιμάσω, είναι όλη η μεγάλη δουλειά του Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης έγραψε 14 τόμους πριν το Φωτιάδη για μας σε δικαστικό και στρατηγικό επίπεδο. Η κοινοτονία των πόντιων δεν υπήρχε. Τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα και εννοώ με αυτό. Όλοι ξέρετε ότι το 1974 υπήρχε εισβολή στην Κύπρο. Είναι ψεύδι. Όλοι ξέρετε ότι υπάρχει κατοχή από το 1974 μέχρι τώρα στην Κύπρο. Είναι ψέμα. Ανακοινώνω ότι είναι ψέμα, εντάξει. Ωραία, πείτε μου ότι είναι αλήθεια. Μπορείς να μπεις στα κατεχόμενα. Πώς μπορείς? Όχι, έχω πάει. Και εγώ πήγα. Μπορείς να πας. Βάζεις μια τα. Άρα μπορείς να μπεις. Δίνεις το διαβατήριό σου, υπογράφεις ότι είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Όχι, όχι, δεν υπογράφω. Ναι, υπογράφω. Όχι, όχι. Έχω πάει πάνω από 50. Πληρώνεις 10 ευρώ, προκλητικά μάλιστα. Όχι, όχι. Πληρώνεις, έχω πάει στην Κύπρο. Μην μου λέτε. Έχω πάει 5 ευρώ για το αυτοκίνητό σας. Όχι, όχι. Πήγαμε χωρίς αυτοκίνητο. Πλήρωσα. Πλήρωσα 10 ευρώ για να μπω στην Αμόχωστο. Α, αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, εγώ τώρα ξέρω ότι είναι ψέματα. Αυτός λέει ότι είναι αλήθεια, εντάξει. Εσείς είστε ουδέτεροι. Τώρα κοιτάξτε πώς θα το κάνω. Εγώ έχω πάει 50 φορές τα κατεχόμενα. Και εγώ πήγα με την οικογένειά μου. Δεν είναι πρόβλημά μου αυτό. Εγώ όμως πήγα 50 φορές, δεν πλήρωσα ποτέ.
Εγώ πλήρωσα και μάλιστα φώναξα μία γυναίκα η οποία ήταν των Ηνωμένων Εθνών, γιατί μεταξύ των δύο φυλακίων υπήρχε ένα τμήμα αστυνόμων εκεί του ΟΓΕ. Θέλανε να μου σφραγίσουν το ελληνικό διαβατήριο και εγώ δεν δεχόμουν να βάλω τη σφραγίδα του ψευδοκράτους. Και ήρθε η γυναίκα αυτή, δεν μου το σφραγίσε τίποτα από εδώ και πλήρωσα 10 ευρώ. Και αυτό είναι ψεύδο. Όχι, δεν είναι ψεύδο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Ο κύριος το έχει ζήσει. Εγώ τώρα θα σας αποδείξω ότι αυτά που μας λέει είναι ψεύδο. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Φαίνεται. Και αυτό μπορείς να το πεις, φαίνεται. Πρώτα απ' όλα, θα το κάνουμε αναλυτικά. Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι τον κορόιδεψαν. Και πιστεύει μερικά πράγματα τώρα. Okay. Το ψευδοκράτος δεν μπορεί να βάλει ούτε μία σφραγίδα πάνω σε διαβατήριο. Ούτε μία. Γι' αυτό το έχω ανακοινώσει επίσημα εκεί πέρα και είπα οποιοδήποτε πάει στα κατεχόμενα και έχει πετύχει μία σφραγίδα πάνω στο διαβατήριό του, εγώ του κάνω προσφυγή τζάμπα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι τα κατεχόμενα είναι παράνομο κράτος. Οι θεσμοί του είναι παράνομοι με δύο ψηφίσματα του ΟΓΕ. Δεν μπορεί να βάλει σφραγίδα πάνω στο διαβατήριο. Επιπλέον, άρα αυτό είναι το πρώτο ψέμα που του είπα. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Ότι θα πάει εναντίον. Στην πραγματικότητα, αν πηγαίνετε, μπορεί να πάτε και με την ταυτότητά σας. Όταν πάτε με την ταυτότητά σας, τι να σφραγίσουν. Όχι. Σας δίνουν ένα χαρτάκι, το οποίο αυτό σφραγίζουν και το οποίο το χαρτάκι σας το παραδίδει. Το χαρτάκι το έχετε? Δεν το θυμάμαι αυτό. Είσαι εδώ, ξέρω. Αρχίζω να τον αφήσω, γιατί ξεχνάει μερικά πράγματα. Άρα, το χαρτάκι θα δείτε ότι σας λέει τι ώρα μπήκατε και ποια μέρα ήταν. Και το χαρτάκι τώρα, στην αρχή τα κρατούσαν και τώρα δεν τα κρατάνε καθόλου. Εγώ τα κρατάω για ενθύμιο και τα δίνω στη γραμματέα μου. Ωραία, κοιτάξτε. Γιατί προσέξτε, εμείς έλεγε κάθε φορά που περνούσαν, εγώ προσπαθούσα να έχω και μια σφραγίδα. Ποτέ. Είχα μόνο αυτές τις σφραγίδες πάνω στο χαρτί. Το οποίο, προσέξτε, δεν αποδεικνύει ότι έχω περάσει. Εντάξει, γιατί δεν είναι επίσημο έγγραφο. Γιατί δεν μπορούν να δώσουν επίσημο έγγραφο. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα για κάτι που είναι πιο σοβαρό από την άλλη. Στο Αρσάχ, που είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όταν πάτε, δείχνετε το διαβατήριό σας. Είσαστε εκτός Αρμενίας και το Αρσάχ σας προειδοποιεί ότι μπορεί να βάλει σφραγίδα, αλλά η Τουρκία, άμα δει πάνω στο διαβατήριό σας σφραγίδα από το Αρσάχ, δεν μπαίνετε μέσα στην Τουρκία. Έχει ενδιαφέρον, γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι το Αρσάχ δεν υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον να απαγορεύεις κάποιον να μπει σε ένα χώρο, διότι έχει μια σφραγίδα από κάποιον που δεν υπάρχει. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο 74. Αυτό που υπάρχει, και προσέξτε, εγώ τώρα σας κάνω, εσείς δεν είσαστε σίγουροι, φανταστείτε τώρα να κάνω εγώ την ίδια διάλεξη σε Κύπριος και να τους λέω, η εισβολή του 74 δεν υπάρχει. Ότι από το 74 έως το 1987 η εισβολή δεν υπάρχει και δεν υπάρχει κατοχή. Μετά το 87 υπάρχει κατοχή. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν, δεν είναι. Είναι πολύ απλό. Η Τουρκία είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το να είστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παίρνω όλα, μπαίνω μέσα, άρα είμαι μέσα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογράφεται μερικά πρωτόκολλα. Αν δεν υπογράψετε το πρωτόκολλο το οποίο σας αναγκάζει να υποστείτε μία προσφυγή, δεν υπάρχει το θέμα. Διότι στο διεθνές δίκαιο το κράτος πρέπει να αποδέχεται το έγκλημά του. Δεν είναι ένα πρόβλημα του ιστορικού. Το ιστορικό μπορεί να καταγράφει, αλλά άμα το κράτος δεν το έχει. Δηλαδή δεν υπάρχει ιστορικός που θεωρεί ότι δεν υπάρχει το 1994, δεν υπάρχει ιστορικός που θεωρεί ότι δεν υπάρχει κατοχή από το 1974 έως το 1987,
Κι όμως δεν υπάρχει κανένας νομικός που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε προσφυγή σε αυτή την περίοδο, διότι το πρωτόκολλο που έχει υπογράψει η Τουρκία ενεργοποιήθηκε το 87. Άρα νομικά, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε τι είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ μας και τι είναι αυτό που υπάρχει νομικά. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι λίγο ψιλοστάχυρο και κόβεται. Αλλά προσέξτε, όταν κάνετε μια αναγνώριση, όπως πετύχαμε μια αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από τη Σουηδία, πρέπει να αποδείξετε ότι πραγματικά όλα τα χαρτιά της απόδειξης είναι όλα νομικά και υπάρχουν στη νομική πραγματικότητα. Και όχι μόνο ότι υπάρχουν στην παράδοσή μας. Άρα βλέπετε ότι ακόμα και αυτό που υπάρχει τώρα, και αν θέλετε, μπορεί να κάνετε αυτό το τεστ, να πείτε συζητάτε από έναν δικηγόρο και λέτε έχω κάποιον στην οικογένειά μου που είναι από την Κύπρο και θέλει να κάνει μια προσφυγή για το 1980. Ότι του έκρεψαν κάτι. Θα σας πει δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα που έχει σχέση με τα κράτη και όχι με τα άτομα. Το κράτος πρέπει να αποδεχτεί το έγκλημα. Και να το αποδεχτεί όμως όταν δεν αποδέχεται το πλαίσιο της γενοκτονίας, βλέπετε τι γίνεται σε προσωπικό. Ξαναερχόμαστε λοιπόν στο πρόβλημα του προσωπικού. Οι προσφυγές που γίνονται είναι σε ατομικό επίπεδο, δεν είναι αναγκαστικά διακρατικές. Οι αναγνωρίσεις όμως είναι σε κρατικό επίπεδο. Άρα κάθε φορά έχουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν. Το έργο του Φωτιάδη, αυτοί οι 14 τόμοι και η καταγραφή, γίνονται με ποιον τρόπο. Η ιδέα του ήταν η εξής. Ας πούμε ότι δεν πιστεύω, ο Φωτιάδης είναι Πόντιος, εντάξει, αλλά ήταν το νοητικό του. Δεν πιστεύω στην γενοκτονία των Πόντιων. Πώς μπορώ να πείσω τον εαυτό μου τι έγινε. Άρα η πρώτη στρατηγική είναι η εξής. Δεν είναι ανάγκη να βρείτε έγγραφα δικά σας. Σας συμφέρει να βρείτε έγγραφα ξένων, οι οποίοι εκείνη την εποχή καταγράφουν τι γίνεται. Ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα για την γενοκτονία των Ποντίων, τα περισσότερα έγγραφα που έχουμε δεν είναι ελληνικά. Αυτό νομίζω ότι δεν σας ξαφνιάζει. Πώς. Όχι, δεν είναι πιο έγκυρα, είναι ότι είναι πιο εύκολο να πείσει τον άλλον. Κατάλαβες. Δηλαδή, ας πούμε ότι εσύ είσαι αυστριακός. Και εγώ σου δείχνω ένα κείμενο από τις μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας, το οποίο είναι γραμμένο στα γερμανικά. Και σου λέω, διάβασέ το. Δεν έχεις ανάγκη να το επικυρώσεις, πιστοποιήσεις. Πας στα αρχεία σου και λες, φέρτε μου το χαρτί μου, με ρωτάτε. Στο δείχνω. Η διαφορά ποια είναι. Είναι αυτό που λέω και με τους φίλους. Πολύ συχνά λέμε ότι ο φίλος είναι αυτός τον οποίο εμπιστεύεις. Είναι λάθος. Ο αληθινός φίλος είναι αυτός που σου επιτρέπει να μην τον εμπιστεύεις. Με πιστεύετε ότι έχει ένα ρολόι στο δεξί χέρι. Κάνετε λάθος, δεν με πιστεύετε, το βλέπετε. Άρα δεν έχετε ανάγκη να με πιστέψετε. Με πιστεύετε ότι έχω ένα ρολόι στο δεξί χέρι. Μπορεί να το έχω δέσει πάνω στο παντελόνι. Άρα μην λες τώρα, ναι. Άρα τι θέλω να σας πω. Όταν σου το δείχνει ο φίλος, δεν έχεις ανάγκη να τον εμπιστευτείς. Σε κρατικές συμφωνίες, λες, εγώ ως Ελλάδα θεωρώ ότι είναι γενοκτονία. Okay. Ως Αυστρία, εγώ είμαι φιλική. Okay. Να με εμπιστευτείς. Γιατί. Άρα. Που λέω τώρα. Έχω ένα ρολόι στο δεξί χέρι. Τι μπορεί να μου πει, όχι και έχεις μόνο ένα ρολόι, έχεις το δικό μου το ρολόι. Ναι ή όχι. Όχι. Τώρα εγώ άμα σας πω διάφορα για αυτό το ρολόι, ότι το έχω αγοράσει εκεί. Okay. Ποιος θα το πιστέψει. Ε?
Κανένα. Ούτε αυτός θα το πιστεύει. Του ξαναδίνω πίσω. Δεν έχει ανάγκη να πιστεύει ότι το έδωσε. Το βλέπω. Άρα γι' αυτό βλέπεις δεν είναι ότι είναι πιο έγκυρο. Βγάζω, ας πούμε, έχω το ίδιο ρολόι. Και το από εδώ στην τέλη. Και το βγάζω. Του λέω αυτό, πες ότι το λέμε ότι τα αγοράσαμε στο ίδιο μέρο. Πιστεύει. Μπορεί να είναι αντίγραφο, μπορεί να είναι από άλλη εταιρεία, μπορεί να είναι η ίδια εταιρεία να το πουλάει στην Ελλάδα. Το δικό του όμως δεν το πιστεύει. Ξέρει όλο το ιστορικό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα στην πραγματικότητα, να κοιτάξετε και μελετήσετε πραγματικά και ιστορικά τον Φωτιάδη, θα δείτε ότι πάρα πολλά έγγραφα είναι από την Αυστρία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία. Τα περισσότερα είναι στα γερμανικά. Τα βρήκε μάλιστα στο Τούμιγκεν, εκεί που έκανε το διαφορετικό του και έκανε συστηματικά μια μετάφραση από αυτά τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στο τέλος ως γνήσια. Okay. Η μετάφραση την έκανε για μας. Δεν την έκανε για τους άλλους. Αλλά προσέξτε, όταν εμείς ξαναπηγαίνουμε στον άλλο, στον Ελβετό, στον Γερμανό, στον Αυστριακό, και προσπαθούμε να του δείξουμε κάτι, το δείχνουμε στη γλώσσα του. Δεν έχει καμία σχέση με το να κάνω μια επίσημη μετάφραση από το δικό μου. Καταλαβαίνετε. Άρα, δεν είναι. Διορθώνω το εγκυρότητα, δεν είναι αυτό που πάνω σε αυτό που ποντάρουμε, είναι το θέμα της στρατηγικής. Ποια έγγραφα να επιλέξουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πολλά από τα έγγραφα που έχουμε την γενοτονία των ποντίων είναι έγγραφα έμεσα. Αυτή είναι μια στρατηγική που ακολουθούμε και για την γενοτονία των Αρμενίων. Δηλαδή έχουμε καταγραφές από διάφορους βεβαιωστές, διάφορες χώρες, οι οποίοι λένε υπάρχουν πολλά θύματα, γίνεται κάτι, θα στείλετε κάποιον. Αυτά εδώ είναι, τα δείχνετε μετά στο ιστορικό και του λέτε ερμήνευσέ το, τι κάνει αυτός. Μπορεί να μην θέλει να πει τη λέξη γενοτονία, αλλά αρχίζει να έχει προβλήματα. Υπονοώ έναν ιστορικό από το κράτος το οποίο κατηγορείται. Το δικό σας. Ο δικό σας είναι άμεσος, γιατί είναι δικό σας, αλλά είναι ξεπουλημένος για το κράτος που κατηγορείται. Ωραία. Άρα, βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι τεχνικές και οι στρατηγικές άρχισαν όταν αρχίσαμε μετά την ιδέα του Λέμκιν να λέμε ότι δεν φτάνει να λέμε σφαγή, πρέπει να επινοήσουμε μια νέα λέξη, γενοκτονία. Νέα λέξη υπάρχει μόνο από το 1948. Προσέξτε, δεν είναι νομικό το πλαίσιο, άρα δεν έχουμε πρόβλημα με το αναδρομικό. Γιατί βέβαια οι γενοκτόνοι μόλι άκουσαν αυτό το πράγμα, ειδικά η Τουρκία. Για να μην έχει παράπονα ο Δημήτρης. Ειδικά η Τουρκία είπε. Μα αυτός είναι νόμος του 48. Εμάς μας κατηγορούν για κάτι που είναι το 15. Και το ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό είναι απλώς μια διευκρίνηση για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι μια νομοθεσία η οποία έχει ένα πρόβλημα με το αναδρομικό. Άρα, επιπλέον να ξέρετε ότι την ώρα που επινόησε ο Λέμκιν αυτή την έννοια, χρησιμοποίησε τον παράδειγμα της γενοκτονίας των ποντίων, λέγοντας, για να καταλάβετε τι εννοώ με τη λέξη γενοκτονία, πάρτε την υπόθεση των ποντίων. Οι περισσότεροι πόντιοι δεν το ξέρουν καν. Είναι ένα στρατηγικό λάθος. Γιατί ο Λέμκιν είναι εβραϊκής προέλευσης, είναι στην Πολωνία, η οποία τώρα η πόλη που γεννήθηκε είναι στην Ουκρανία, είναι αυτός που επινόησε τη λέξη, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΟΗΕ. Πιο σίγουρο μάρτυρα ότι έγινε κάτι δεν έχετε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, την ώρα που θα του έλεγαν, θα έλεγε αυτός, πάρτε το παράδειγμα των ποντίων, θα έλεγαν οι άλλοι, ποιο παράδειγμα, δεν γίνεται, θα έπαιρνε άλλο παράδειγμα. Ενώ εδώ δεν είπαν αυτό. Άρα αυτό, το φίλο μου, είναι ακόμα πιο σίγουρο από τη δήλωση του Χρήστου
κινήθηκα τάδε. Ή το πρόβλημά σας αν είμαστε εδώ ή δεν είμαστε εδώ. Πώς, ακριβώς. Άρα κάνουμε συχνά αυτές τις έμεσες στρατηγικές που μας επιτρέπουν να αποδείξουμε. Τώρα θα μου πείτε πώς μπαίνει αυτό το πλαίσιο της διάλεξης στο θέμα της ανθεκτικότητας. Ας πούμε ότι εγώ είμαι γενοκτόνος και σας καθαρίζω όλους και αφήνω τον Στέλιο. Πάντα. Αυτό δεν έπρεπε να πάρετε πρώτα. Όχι. Ωραία. Άρα είσαστε όλοι νεκροί και έχει μείνει μόνο ο Στέλιος. Θα σας σώσω μια χρόνια. Όχι, έχουν πεθάνει. Μπράβο, μπράβο. Θα αναστήσω. Άσε αυτό, θα το κάνει άλλος. Λοιπόν. Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση. Ο Στέλιος μπορεί να βοηθήσει για τη μνήμη σας. Όχι για τη ζωή σας. Συμφωνούμε. Θα μου πείτε γιατί παίρνω αυτό το παράδειγμα. Γιατί τώρα θα σκοτώσω τον Στέλιο. Κανένας δεν θα πει ότι αυτός πέθανε. Είναι το πρόβλημα των φοντίων. Δηλαδή, όταν γίνεται η πτώση της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει μετά η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, και υπάρχει ακόμα και παράδοση την οποία ακούμε, η οποία θα μιλήσει για την πτώση. Όταν όμως έπεσε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, δεν υπήρχε κανέναν να τραγουδήσει για τους πόντιους, γιατί ήταν ο Στέλιος. Βλέπετε, εσείς όταν πεθάνατε, ο Στέλιος συνέχισε να μιλάει για εσάς μέσα στην παράδοσή του, στα τραγούδια του, στα έγγραφά του. Όταν όμως τον σκοτώνω αυτόν, ποιος θα πει κάτι. Τώρα προσέξτε, ας πούμε ότι ο Στέλιος είχε ένα γιο κάπου και ο γιος προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πατέρας του σκοτώθηκε από γενοκτόνο. Πού θα βρει αποδείξει. Για να το σκεφτείτε ορθολογικά τώρα, είναι ένα μικρό πρόβλημα που το βλέπετε με τους Αρμένιους και τους Πόντιους. Η γενοκτονία των Αρμενιών αρχίζει πριν. Άρα οι Πόντιοι υπάρχουν ακόμα για να μπορούν να πούν. Έχουμε γραπτά παραδείγματα όπου ο Αρμένιος του έλεγε πάρε τα κλειδιά Χριστό, εγώ έχω κάποιες δυσκολίες, θα μου το κρατάς. Αυτό τώρα μπορεί να αποδείξει, ας πούμε, ότι ο Νίκος του το έδωσε. Όταν ο Χρήστος είναι ο τελευταίος, σε ποιον θα δώσει τα κλειδιά. Ενώ το πρώτο κλειδί είναι μια απόδειξη. Άρα, άμα κοιτάξετε πώς γίνεται. Η γενοκτονία, όπως είναι προγραμματισμένη, είναι η γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυροχαλδαίων και των Ποντίων. Δεν θα ξεκινήσει από τα παράλληλα. Γιατί? Γιατί τα παράλληλα φαίνεται. Είναι πολλοί που νομίζουν ότι αυτό που έγινε στη Σμύρνη το 22 έγινε επειδή κάναμε εμείς κάτι. Ήταν ήδη προετοιμασμένο. Απλώς ενισχύθηκε από κινήσεις βλακείας. Εντάξει, αλλά το πλαίσιο ήταν το ίδιο. Δηλαδή, τι γίνεται. Θα ξεκινήσουν με τους Αρμένιους ήδη από το 1894. Θα καθαρίσουν τους Αρμένιους που είναι αυτό που ονομάζουμε ο λαός των βουνών. Και σιγά σιγά, καθαρίζοντας, εξαφανίζεται όμως κομμάτι του πληθυσμού χριστιανικού χωρίς να υπάρχει ίχνος. Δεν ξέρουμε πώς έγινε. Γιατί είναι εσωτερικό. Όταν παίρνει έκταση, αρχίζουν μερικοί να αντιλαμβάνονται. Ο Πόντος, αν θέλετε, αν καθυστέρησε, ήταν λόγω βουνών και τα παράλληλα, είναι πολύ απομονωμένος ο Πόντος. Άρα μετά έπρεπε να κάνουν μια ειδική γενοκτονία για τους Πόντιους για να τους εκτελέσουν όλους. Βλέπετε, είναι μια δυσκολία γεωγραφική. Και μετά, όταν βλέπετε ότι αυτό μεγαλώνει σε αυτό που ονομάζουμε τώρα Τουρκία, θα τελειώσουμε με τα παράλια μέχρι το 22. Όπου εκεί πέρα, εικόνες της Σμύρνης να καίγεται, τις έχετε όλοι στο νου. Αλλά ρωτάω, πόσα χωριά του Πόντου έχετε στο νου να καίγονται.
Άρα, άμα κάποιος από τις μήνες σας πει εμένα μου έκαψαν την πόλη, εντάξει, το βλέπουμε. Άμα σας πει όμως ένας σε ένα χωριό, δεν λέω ονόματα για να μην... θα σας πούν πού, πότε, πώς, δεν έχουμε ιδέα. Μπορούν μετά να σας πούν ότι μετά από πολλά χρόνια καταστράφηκαν λόγω καιρικών συνθηκών. Δηλαδή το χωριό είναι πια ερήπια, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο όμως άρχισε να γίνεται ερήπια. Άρα τώρα, γιατί λέω για την ανθεκτικότητα. Αυτό που κατάλαβα σιγά σιγά οι πόντοι, τώρα μιλάμε για τους δικούς μας, δηλαδή τους πόντιους που ζουν στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν είναι οι δικοί μας, θα το έλεγαν κάπως διαφορετικά, και που άρχισαν να λένε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη γενοκτονία. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ένα διαφορετικό. Υπάρχει η γενοκτονία των Αρμενίων και υπάρχει η γενοκτονία των ποντίων. Η γενοκτονία των Αρμενίων είναι αναγνωρισμένη σε πάνω από 40 χώρες. Η γενοκτονία των ποντίων είναι αναγνωρισμένη σε 3 χώρες, όπου μετράει μονομία. Η Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, για το λόγο που λέγαμε προηγουμένως. Άρα, όταν είσαστε σε δύο γενοκτονίες που γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα και υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, πρέπει να δώσετε μια εξήγηση. Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Οι Αρμένοι δεν είχαν κράτος. Υπήρχαν παντού, ήταν η διασπορά. Οι Πόντοι, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, στη μητέρα πατρίδα, που προσέξτε, δεν ήταν ακριβώς η δική τους πατρίδα, ας πούμε δεν είχαν γεννηθεί εδώ, αλλά ήξεραν ιστορικά ότι είναι η Κητίδα. Ωραία. Έρχονται εδώ και αρχίζουν να ζουν ως Έλληνες. Ο Αρμένης είναι στο εξωτερικό. Εντάξει, μπορεί να είναι στην Ιταλία, να είναι στην διάφορα χώρα. Δεν μπορεί να ζήσει ακριβώς κοντινή Ευρώπη, γιατί ξέρει ότι δεν είναι το ίδιο. Τι τον κρατάει? Τον κρατάει το θέμα της αναγνώρισης της γειτονίας. Και αν θέλετε να το πάρετε ανάποδα, όταν ερχόταν, ας πούμε, σε μια χώρα, ξένη χώρα, ένας Αρμένης, και άρχισε να μου λέει, ξέρεις Νίκο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί αυτό, πώς μου έπριζε, έλεγα εσείς Αρμένης, Δηλαδή, κοιτάξτε το τώρα ανάποδο, είναι λόγω της δράσης που ήταν Αρμένης. Ενώ ο Πόντιος που είναι στην Ελλάδα, είναι Πόντιος. Είναι αναγνωρισμένος. Δεν έχει να αποδείξει ότι είναι Πόντιος. Είναι στην Ελλάδα. Τι έγινε αυτό? Έγινε ότι, τι προκάλεσε αν θέλετε. Προκάλεσε μια μεγαλύτερη δυναμική, γιατί οι Αρμένοι της Διασποράς ήταν αναγκαστικά δυναμικοί και τελείως δεν μπορούσαν να αποδείξουν την αρμενικότητά τους. Δεν φτάνει, γιατί άκουσα κάποιον να λέει ο πολιτισμός, έτσι γίνεται, κάπου εδώ. Δεν φτάνει ο πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός μπορεί να μην είναι ο δικός σας. Φέρνουμε τον κύριο εδώ και τον βάζουμε στην Ιαπωνία. Έχει πολιτισμό της Ιαπωνίας. Είναι Ιάπωνας? Για πολλούς ναι. Αλλά δεν μπορεί να αποδείξει. Ο Πόντιος, όπου και να βρεθεί, από τότε που ξεριζώθησαν από τον τραπεζούντα και πήγανε είτε στη μητέρα χώρα, είτε στη μητέρα Σοβιετική Ένωση κλπ. Πήρανε μαζί τους ορισμένα στοιχεία. Πράγματι, πήραν τον πολιτισμό τους. Ναι. Τον ειδικό λαϊκό πολιτισμό. Ναι. Τη μουσική τους. Το ίδιο και η Αρμένη. Τη γλώσσα τους. Ναι. Άρα, δεν... αυτό που επικαλείστηκε και λέτε ότι βρέθηκε κάποιο στην Ιαπωνία ή Ιάπωνα, δεν είναι σωστό. Όχι, δεν είναι τώρα. Δεν είναι καθόλου σωστό. Όχι, όχι. Εγώ όπου και να πας, εγώ είμαι Καρπάτη, δεν είμαι Ρόμιος. Ναι. Και είμαι εδώ 40 χρόνια. Ναι. Είμαι Καρπάτη. Ζω, σκέπτομαι πολιτισμικά, γλωσσικά, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Έχετε δίκιο. Ζω έτσι. Γιατί είναι ο λαϊκός πολιτισμός. Όχι, όχι, όχι. Οι Πόντιοι λοιπόν έχουν έχετε τέτοιο δίκιο, ισχυρό πολιτισμό. Αλλά είναι δικό σας πρόβλημα. Όχι, και οι Πόντιοι, το πρόβλημα είναι ότι είναι Πόντιοι. Δεν καταλάβατε. Ακόμα και αν δεις κάποιον που δεν έχει έρθει επιμιξία μεταξύ άλλων λαών, θα πεις αυτός είναι Πόντιος. Ναι, άλλο σας λέω. Αυτό το έρωτο που λέτε τώρα είναι ρατσιστικό. Ποιο?
το δεύτερο. Γιατί? Γιατί έχει σχέση με το βιολογικό. Είναι κακό να είναι κάποιος από μια ράτσα? Όχι, δεν πείτε... είναι κακό, αλλά είναι ρατσιστικό. Το βλέπουμε στην Αλβανία με τους βλάχους. Είναι βλάχοι, δεν αναμειγνύονται, είναι μια καθαρή ράτσα. Και αυτό είναι ρατσιστικό, δεν με πειράζει. Εσείς είσαι ο ρατσιστής, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Όχι, όχι, εσείς το λέτε, εγώ δεν το αποδέχομαι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, όχι, εγώ το δεν αποδέχομαι, δεν, ναι, το αποδέχομαι. Δεν πειράζει, ούτε η Τουρκία εγώ αποδέχεται. Εγώ δέχομαι τη φιλή μου, όπως και οι πόντοι δέχονται τη δική μου, ναι, 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 και τη ράτσα του. Η ράτσα, όπως λέτε, των ποντίων δεν είναι διαφορετική των Ελλήνων. Όχι, δεν είναι. Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Μπαίνω σε άλλο πλαίσιο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι πόντιοι, άμα πάρετε μόνο τους πόντιους, για τους οποίους μιλάει ο κύριος, οι πόντιοι που ήταν στην Ελλάδα αδρανοποιήθηκαν λόγω Ελλάδα. Και θα δείτε ότι οι πιο δυναμικοί πόντιοι για το θέμα της αναγνώρισης είναι του εξωτερικού. Πάλι για το ίδιο. Δεν είναι ότι είναι λιγότερο πόντι ο ένας ή ο άλλος. Δεν έχει καμία σημασία. Οι Αρμένοι ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα που δεν είχαν πια καθόλου Αρμενία. Άρα ήταν όλοι στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, όλη η διασπορά ήταν πολύ δυναμική. Τώρα η διασπορά των Αρμενίων αυτή να έχει προβλήματα με τους Αρμένιους της Αρμενίας μετά το 1991. Γιατί οι Αρμένοι της Αρμενίας, κατά μέσο όρο, έχουν αδρανοποιηθεί διότι έχουν τα προβλήματα που έχει ένα κράτος. Και δεν μπορούν να κάνουν ό,τι να είναι, γιατί είναι σφυλωμένοι, Τουρκία από εδώ, αυτό, Αζερβαϊτζάν από εδώ. Γιατί μερικές φορές, παιδιά, μην το παρακάνετε, γιατί εμείς έχουμε προβλήματα μετά. Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω ότι δεν έχει σχέση με το αν είναι Αρμένοι ή όχι οι πόντι. Δεν είναι καθόλου φιλετικό, δεν είναι καθόλου πολιτιστικό, δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Έχει σχέση με την τοποθέτηση και τη δράση. Και η δράση αυτή ελαχιστοποιείται όταν είσαστε σε ένα χώρο φιλικό. Άρα οι πόντοι όταν ήταν στην Ελλάδα ήταν πάλι φιλικό. Δεν υπήρχε λόγο να αποδείξουν στους Έλληνες ότι έχουν υποστεί μια γενοκτονία. Και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Γιατί άμα το σκεφτείτε, η γενοκτονία των πόντιων στην Ελλάδα υπάρχει από πότε. Από το 1994. Πολύ σωστά. Άρα βλέπετε, όλοι ξέρετε ότι αυτό είναι πριν. Όλοι είναι αυτό που έλεγαμε το de facto και de jure. Δηλαδή εγώ άμα ζητούσα την επίσημη θέση της Ελλάδος το 1990 για τη γενοκτονία των ποντίων, δεν έλεγε ότι υπάρχει γενοκτονία. Δεν έλεγε ότι δεν υπάρχει. Αλλά δεν έλεγε ότι αυτή υπογράφει ότι υπάρχει. Συμφωνούμε όλοι. Άρα το θέμα είναι ότι πριν το 1994 η γενοκτονία των ποντίων υπήρχε στην Ελλάδα. Όχι. Είναι μόνο όταν θα πω σε ένα κρατικό έγγραφο το οποίο θα είναι η ουσία, γιατί προσέξτε, έχουμε την τάση όταν είμαστε στην πραγματικότητα να θεωρούμε ότι η ουσία είναι αυτό που ξέρουμε και η νομική είναι το τυπικό. Στο διεθνές δίκαιο είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που ξέρετε είναι εντελώς τυπικό. Αυτό που μπορεί να αποδείξετε είναι ότι μετά το 1994 οποιοδήποτε να σας αμφισβητήσει τώρα έχει πρόβλημα με το ελληνικό κράτος. Και θα δείτε τι σημαίνει αυτό. Όταν το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων, αυτό έχει επιπτώσεις πρακτικές που το ξέρετε κι εσείς ως πόντι, αλλά δεν το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ. Όταν οι Αρμένοι κάνουν την επέτειό τους, 24 Απριλίου, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις για την επέτειο. Θα ξανακάνω την ερώτηση τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει περάσει σε αδρανοποίηση. Να κάνω την ερώτηση. Οι Αρμένοι κάνουν εκδηλώσεις 24 Απριλίου, ναι ή όχι? Ήταν κανονικοί, χωρίς το λιγερό, θα λέγεται αμέσως κάνον. Αλλά όπως έχετε φάει όλο αυτό το πράγμα, λέτε κάτι για να μας κάνει αυτήν την ερώτηση. Και είναι όντως το πρόβλημα. Δεν είναι οι Αρμένοι που κάνουν. Είναι η Ελλάδα που κάνει. Είναι κάθε περιφέρεια που αναγκάζεται λόγω της νομοθεσίας να οργανώσει την εκδήλωση για την επέτειο. Και η αρμενική κοινότητα
βοηθάει την περιφέρεια να το κάνει. Αυτό δεν το χρησιμοποιείται στα ποντιακά σωματεία. Δεν είναι οι πόντιοι που κάνουν την επέτειο μετά το 1994. Μέχρι το 1994 ήταν όντως οι πόντιοι, γιατί ήταν μόνοι τους. Μετά το 1994 είναι ο κρατικός φορέας. Δηλαδή λέει ο κρατικός φορέας, εγώ στις 19 Μαΐου πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό και εσείς λέτε εμείς προτείνουμε να γίνει αυτό και αυτό. Δεν μπορεί να το κάνετε ανάποδα, γιατί και το βλέπετε για τους προέδρους ή τους πιο σημαντικούς ας πούμε στα θεσμικά. Προβάλλεται πάνω ότι υπό την αιγίδα. Πριν δεν το βάζετε, δεν μπορούσε να το βάλετε. Ναι, ναι. Κάναμε και λόγω ότι για κρατικές συμφωνίες η Ελλάδα δεν θέλει να αναγνώρισει την γενοκτονία. Αυτό ήταν ένα θέμα που κάνατε ας πούμε, μια αναφορά στη συνθήκη της Άγκυρας του 1930. Ωραία. Αλλά βλέπετε ότι αυτό που έγινε το 1994 μετά ήταν αυτή την ιδέα. Τώρα τι λέω, για τους πιο μεγάλους, τους πόντιους. Τώρα θα πω κάτι δύσκολο που θα σας ενοχλήσει, αλλά δεν πειράζει, πρέπει να το κάνουμε. Οι πόντιοι στην Ελλάδα δεν ήταν πάντα περήφανοι ότι ήταν πόντιοι. Κρύβονταν. Αλλάζαν και την προφορά. Αλλάζαν την προφορά, κρύβονταν. Ήθελαν να υπάρχει, αν θέλετε, μια ενσωμάτωση. Για να βρουν δουλειά. Ναι, για να βρουν δουλειά. Να μην τους βρίζουν με μια άλλη λέξη που τελειώνει με σπόρο. Τέλος πάντων, η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι ότι σιγά σιγά οι ίδιοι οι πόντιοι, και το βλέπω τώρα με τα παιδιά, με τους μαθητές μου, θα πει τώρα ένα παιδί είμαι πόντιος. Και θα το δείτε ότι το νιώθει πραγματικά και θέλει να το πει. Ενώ πριν ο πατέρας του, μπορεί ο παππούς του ανάλογα με τις ηλικίες, το απέφευγε. Αυτό γίνεται ειδικά μετά το 1994, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει μια επέτειος εθνική, αναγνωρισμένη, που αφορά τους πόντιους και ξέρουμε όλοι ότι αντιπροσωπεύουν κάτι. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η Ποντιακή Στολή. Είναι μια στολή την οποία είμαστε περήφανοι, ναι ή όχι. Οι πόντιοι θα σας απαντήσουν όλοι ναι. Ως Ελλάδα είμαστε περήφανοι, ναι ή όχι. Γιατί όχι. Λάθος ερώτηση, εντάξει, γιατί θα μπορούσα να σας πω μια άλλη στολή, η στολή της Καραγκούνας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εγώ σας λέω τη συγκεκριμένη, είμαστε ναι ή όχι. Εσείς θα δείτε ότι θα πείτε ποιος είπε ναι. Είναι και στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών. Καλύτερο, αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει, είναι καλό επιχείρημα, αλλά θέλω ένα άλλο. Αυτό είναι το επιχείρημα. Είναι στην Προεδρική Φρουρά. Τώρα. Όχι μόνο τώρα, ήταν ο Στεφανόπουλος που το αποφάσισε. Λοιπόν, σε κάποια φάση ο πρόεδρος είπε ότι η Προεδρική Φρουρά θα έχει φορεσία ποντιακή. Εκτός από τους ανέλεγες. Ναι, ναι, βέβαια, όχι μόνο αυτό. Διάφορες φορές. Ναι, αλλά είναι μερικές που δεν μπορεί να είναι επίσημες. Όταν έχετε, και αυτό σας είπα, το δικό σας επιχείρημα μ' άρεσε, αλλά αυτό είναι το σωστό. Εγώ την έχω πει όσο 10 χρόνια. Ναι. Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά προσέξτε, το Πολεμικό Μουσείο πάει όπως τον κύριο, είναι το πολιτιστικό. Είναι καλό, είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο. Εδώ, το να φοράει αυτό που ονομάζουμε εικόνα, εντάξει, ποντιακή στολή δεν φτάνει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ω στρατηγικό σύμβουλο είναι ότι υπάρχει προεδρικό διάταγμα που το αναγκάζει. Πες ότι δεν το φοράει κανένας, γιατί λένε εμένα δεν μας αρέσει. Σε κούκλα, όχι απλώς το μικρό. Ναι, βέβαια, ναι. Όχι, όχι. Άρα λέω απλώς ότι δεν με ενδιαφέρει καν αν δω εγώ έναν δικό μας να τη φοράει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το έγγραφο. Γιατί άμα τη φοράει, μπορεί να τη φοράει επειδή ήθελε εκείνη τη στιγμή να τη φορέσει. Όχι ότι υπάγεται σε προεδρικό διάταγμα. Άρα αυτό προσπαθώ να σας πω ότι αυτή η αλλαγή φάσης είναι σημαντική γιατί θέλει να πει ότι ορθολογικά το ελληνικό κράτος αποφάσισε μετά τη γενοκτονία, μετά από αυτή την απόφαση να θεωρεί ότι το ποντιακό στοιχείο δεν είναι περιθωριακό αλλά είναι κάτι για το οποίο είμαστε περίφερο. Και αυτό είναι...
Ναι, δεν με πήρα. Είναι αυτό, αυτό σας λέω ότι δεν με ενδιαφέρει αν φοριέται ή όχι. Και η φούστα είναι άλλα φοριέται. Ναι, ακριβώς. Ναι. Σημασία αλλά είναι ότι αυτή ήταν η στολή τους. Αυτό που έχει σημασία, όχι, όχι ακριβώς αυτό. Δεν είχαν αυτή τη στολή. Ναι, την είχαν. Όχι. Σημασία έχει για μας ότι είναι το ελληνικό κράτος που έχει αποδεχτεί ότι είχαν αυτή τη στολή. Ακριβώς. Και αυτό είναι μπορεί λίγο να τη φοράνε και κάποιοι εκεί. Αυτό δεν μας πειράζει. Δεν, κοιτάξτε δεν, τώρα, δεν εγώ το, ναι, το μεταφέρω τώρα στο πρόβλημα της γενοκτονίας. Άμα αναγνωρίσει ένα κράτος η γενοκτονία των Αρμενίων ή των Ποντίων, δεν πειράζει το άλλο κράτος να την αναγνωρίσει. Μπορεί το ένα κράτος να την αναγνωρίσει από συμφέρον. Διπλωματικό, οικονομικό, μπορεί να είναι και φιλικό, μπορεί να είναι συμμαχικό και το άλλο κράτος καμία σχέση. Δίνω ένα παράδειγμα. Η γενοκτονία των κρατών έχει αναγνωριστεί σε 17 χώρες, συνολικά κάνει 24, γιατί μερικές την αναγνωρίζουν ως γενοκτονία και μερικές ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Πώς? Όχι, με την τη διαφορά ποια? Διαφορά με το ψηφοδείο όρο. Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι γενικότερη έννοια από την γενοκτονία. Η γενοκτονία είναι μια ειδική περίπτωση. Δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, το πογκρόμ, που δεν είναι γενοκτονία. Χειροπιαστώ τώρα. 6 Σεπτεμβρίου 1955, Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να πείτε ότι είναι γενοκτονία? Όχι. Αλλά είναι σίγουρα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Βλέπετε, είναι μεγαλύτερο το πλαίσιο. Εδώ απαντάω απλώς στην ερώτησή σας, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η γενοκτονία των Ουκρανών αφορά το 32-33 και είναι εναντίον του σταλινικού καθεστώτος. Δεν έχει καμία σχέση με τους Γερμανούς. Και λέω, πάρτε το ανάποδα τώρα. Ας πούμε ότι εγώ είμαι του Στάλιν. Λέω, ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ουκρανών? Λίγες. Ναι. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πάει έτσι. Αυτές που είναι περισσότερες, θα το πω με την ίδια καχυποψία με εσάς, είναι αγγλοσαξονικές. Α, όχι αυτές, εντάξει. Αλλά πρόσεξτε. Έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε ότι εδώ μπαίνετε ακριβώς στον προβληματισμό της Τουρκίας. Δηλαδή, κάθε φορά που θα υπάρχει μια αναγνώριση των Αρμενίων, η πρώτη ατάκα της Τουρκίας θα είναι ποιο κράτος την έκανε και αρχίζει. Αυτοί το έκαναν για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο και προσπαθούν να υποβαθμίσουν ότι είναι ιστορικό γεγονός. Εμείς αυτό που λέμε, και εσείς κανονικά πρέπει να πείτε εκείνη τη στιγμή ναι, είναι απαράδεκτο ή το έκαναν για λόγο συμφέρον, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει καν αν το έκαναν για λόγο ιστορικότητας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι υπέγραψε. Αλλά δεν πρέπει να μπείτε στη διαμάχη, τώρα το λέω και στη νεολαία των Ποντίων, μερικές φορές μπερδεύονται στα επιχειρήματα. Λέω, προσέξτε, όταν κάποιος σας κατηγορεί ότι αυτό το κράτος το έκανε όχι επειδή το πιστεύει πραγματικά, επειδή έχει συμφέρον, πρέπει να το απαντήσετε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αν έχει συμφέρον, ούτε αν το πιστεύει. Καρτί έχει. Έχει. Τέλεια. Γιατί είναι μόνο το χαρτί που μας ενδιαφέρει. Μην μπείτε στη διαδικασία αυτής της διαπραγμάτευσης, γιατί είναι μια παγίδα που κάνει κάθε γενοκτόνος. Δηλαδή θα σε εξηγεί ότι αυτός που προστατεύει το θύμα είναι επειδή έχει συμφέρον. Αυτός που προστατεύει, ας πούμε, μία γυναίκα, λέει, ας πούμε, αυτός βίασε τη γυναίκα τάδε. Ποιος είναι ο δικηγόρος, είναι μία γυναίκα. Α, καλά. Τι μας ενδιαφέρει. Αν έλαβε την υπόθεση, εκδικάστηκε η υπόθεση, την κέρδισε. Γυναίκα να είναι, άνδρας να είναι, ό,τι να είναι να είναι, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι είναι ο δικηγόρος. Ενώ όμως θα δείτε ότι η ίδια κοινωνία, όταν θα τον κατηγορήσει, θα σας το κάνω πιο απλό, ας πούμε πάρτε ένα διαζύγιο, να ξεχωρίζει ένα ζευγάρι, και θα δείτε ότι πολύ συχνά η κοινωνία θα πει «Α, ο άντρας πήγε ένα άντρα δικηγόρο, η γυναίκα δεν μπορεί να το καταλάβει, και η γυναίκα πήρε μια γυναίκα δικηγόρος». Αυτά είναι τα αστεία ρατσιστικά της κοινωνίας. Άμα αρχίσετε να λέτε «Όχι, μα αυτή η γυναίκα ήταν καλή», είσαστε σε λάθος εξήγηση. Μας ενδιαφέρει ότι είναι δικηγόρος.
παράδειγμα. Γίνεται μια προσφυγή εναντίον της Τουρκίας από Κωνσταντινούπολη. Ποιος είναι ο δικηγόρος? Μια Τουρκάλα. Κανονικά θα μου πείτε, συνεχίζει τώρα αυτό. Και σας λέω και η γυναίκα κιόλας. Άμα κοιτάξετε όμως την νομοθεσία, δεν μπορεί να μην είναι Τούρκος ο δικηγόρος, γιατί πρέπει να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στην Τουρκία. Και ο άλλος, εμείς ας πούμε, ακόμα και αν είχαμε δικηγόρους, δεν μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την υπόθεση σε τουρκικό δικαστήριο. Μπορούμε να το κάνουμε ας πούμε σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, αλλά όχι σε τουρκικό. Εδώ ήταν η Ελληνίδα που σαν την έχουν. Πώς, πώς. Ελληνίδα, γεννημένη που σαν την έχουν. Αλλά η Πίκος... Πώς μ' αρέσει τώρα να μπήκατε. Α, άρα... Ελληνίδα. Όχι. Εδώ έχω, και, εδώ έχω και τον φίλο μου εδώ, θα αντιδράσει. Με ενδιαφέρει ότι είναι Ελληνίδα ή όχι. Όχι, 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 όχι. Ξανά, γιατί σας πιάσαμε εδώ. Τι, μα ξαναβγαίνουν αυτά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η υπηκότητα. Υπηκότητα... Δηλαδή, μπορεί να είναι από την Αφρική, εντάξει, από την Ασία, αν έχει τουρκική υπηκότητα, είναι η Τουρκάλα και ως Τουρκάλα έχει δικαίωμα να πάει στο τουρκικό δικαστήριο. Μετά εμάς μπορεί να πούμε ότι εντάξει, αλλά είχε συγγένεια διάφορα. Είναι το ίδιο πράγμα. Να το προσέχετε αυτό, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε και στα δικά μας, ειδικά τα θρησκευτικά. Γιατί άμα σας ρωτήσω, ας πούμε. Όχι, δεν είσαστε έτοιμοι, εντάξει, σας στεναχωρήσω μετά, αλλά τέλος πάντων. Σκεφτείτε το. Ποια υπηκότητα έχει ο καθένας σε πράγματα τα οποία πιστεύουμε, θα δείτε, θα σας ενοχλήσει να απαντήσετε. Θα πείτε αμέσως... Εγώ δεν το κατάλαβα. Το Πατριάρχη λέτε τώρα. Είναι. Ο Πατριάρχης. Πρέπει να είναι Τούρκος. Α, ο Πατριάρχης. Το εξηγώ για την κυρία. Και άλλοι το ναι, το ξέρω επειδή δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι να σας προβληματίσω στην αρχή. Λέω, ο Πατριάρχης είναι Τούρκος ή Έλληνας. Τούρκος υπήκος, Έλληνας. Ορθόδοξος. Πώς. Έλληνας υπήκος Τούρκος. Ωραία, αλλά βλέπετε, αναγκάζεστε να μου πείτε. Τώρα εγώ σας λέω, τώρα το κάνω πιο απλά για να σας νευριάσω περισσότερο, ποια είναι η υπηκότητα. Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, φεύγω. Θα πείτε, όχι, περίμενε, είναι και Έλληνας. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Φεύγω γιατί προσπαθώ να σας πω ότι. Για... Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έκανα αυτή την ερώτηση. Εγώ είπα ποια είναι η υπηκότητά του. Αλλά βλέπετε ότι όλοι σας πρέπει να το πείτε και το άλλο. Ναι. Όχι, προσέξτε. Η Κωνσταντινούπολη, η Ήμβρος και η Τένεδος θεωρούνται εξαιρέσεις. Όχι, όχι, δεν είναι ελληνικές ερώτησες. Είναι εξαιρέσεις. Λέγεται, ακριβώς έχουν την ορολογία Le Zetabli, δηλαδή οι εγκαταστημένοι. Όχι. Άρα δεν μπορούμε να το πούμε έτσι. Άρα αυτές οι εξαιρέσεις επιτρέπουν την ύπαρξη, ας πούμε, του θεσκευμάτου, όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, όταν κοιτάζετε την τουρκική νομοθεσία, ο Πατριάρχης είναι αναγκαστικά Τούρκος σε υπηκότητα. Όχι μόνο ο Πατριάρχης. Πώς? Την Μητροπολίτη Δωδεκανήσου της υπηκότητας. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν θα πούμε σε αυτό για να... Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Αν θέλουν να διεκδικήσουν τον Πατριάρχη. Σωστά. Λέω απλώς. Ναι, σωστά, μπράβο. Είναι το πάνω. Δηλαδή είναι, ξέρετε, όπως αυτό με τα παιδιά. Αν ο παππούς έχει παιδιά ή όχι, αν θέλει να πάει πιο πάνω, το πιο κάτω μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορείς να πας πιο πάνω. Είναι το ίδιο εδώ. Και λέω ότι εμείς, το πολιτιστικό, το θρησκευτικό, μας αρέσει να είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Οκ. Αλλά στο τυπικό, δηλαδή, τώρα θα νευριάσω τον κύριο, γιατί βλέπω ότι έχει αντιστάσεις και αντοχές. Εγώ θα του πω, ας πούμε, θα λέτε να τουρκέψετε. Προσέξτε το ρήμα που χρησιμοποιώ. Σε καμία περίπτωση. Θα μου πει σε καμία περίπτωση. Τώρα θα πούμε ότι είσαστε παπάς και όλοι αυτοί θέλουν να γίνετε πατριάρχης. Και ρωτάω ξανά, θέλετε να τουρκέψετε. Σε καμία περίπτωση. Άρα είσαστε εναντίον του πατριάρχη. Όχι. Τουρκεύω δεν σημαίνει την υπηκότητα. Το ξαναλέω τώρα. Ωραία, θα σας το πω τώρα πιο ομαλά για να μην σας νευριάζω.
θέλετε να αποκτήσετε την τουρκική υπηκότητα. Βεβαιότατα, εφόσον θα υπηρετήσω το λαό μου, ναι. Όχι, βέβαια. Λαό, το λένε και κάθε φορά που ακούω, εφόσον θα υπηρετήσω το λαό. Μόνο οι υπηρέτε δεν βλέπουν. Για να πάω στο στρατό, α πούμε. Μόνο οι υπηρέτε δεν βλέπουν. Γιατί θα γίνω, γιατί να αποκτήσω την τουρκική υπηκότητα. Για ποιο λόγο. Για πατριάρχη. Για πατριάρχη, βεβαίω. Ναι, δεν είστε σίγουρο ότι θα το πετύχετε όμω. Ποιο θα λέει. Εγώ. Όχι, γιατί. Α, όχι. Πώς θα το ότι είσαστε σίγουρο ότι είναι απαραίτητο να έχετε τουρκική υπηκότητα, αυτό είναι σίγουρο. Ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνετε πατριάρχη, δεν είναι σίγουρο. Ασφαλώ. Τότε είναι ένα πρόβλημα. Το διεκδικό. Όπω ο δεσπότη ο Ρόδου, προκειμένου να διεκδικήσει αύριο. Πού θα πεθάνει ο άνθρωπος που ζωή να έχει, ναι. Πρέπει να έχει τουρκική υπηκότητα. Τι λέω, αλλά προσέξτε. Αν έχω προσδοκία λοιπόν, προετοιμάζω. Ναι, αλλά προσέξτε. Ξαναλέω. Η απέκτηση της υπηκότητας είναι σίγουρη. Γιατί. Ο Πατριάρχης δεν είναι σίγουρος. Όχι βέβαια. Άρα, άμα δεν γίνεται ποτέ πατριάρχης, αλλά έχετε όμως τουρκική υπηκότητα, δεν σας πειράζει. Δεν σημαίνει ότι έχει τουρκέψει ο κύριος που έχει. Όχι, ξαναλέω. Είμαστε στην τουρκική υπηκότητα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Okay. Θα δείτε όμως για πολλούς Έλληνες υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν θέλω να πούμε αυτό, αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Προτιμάμε έναν πατριάρχη ο οποίος να είναι Τούρκος ή Ρώσος. Ρώσος. Έλληνε τουρκική πίπεδο. Θα στο αφήνω, θα είναι για άλλο θέμα. Αλλά θα δείτε ότι άμα σα αφήσω λίγο θα τσακωθείτε όλοι. Έλληνε τουρκική πίπεδο. Βέβαια, γιατί υπάρχει διεκδίκηση τη Μόσχα. Αλλά το θέμα είναι ότι. Εμπλέκονται. Σαν να έρχομαι στα δικά μα. Τι είναι πόντιο. Κάτι και την πόρτα. Τώρα, σήμερα αυτή τη στιγμή για μένα. Όχι, καταλάβατε. Όχι, όχι αυτός που το λέει. Αντέχετε τόση ώρα αυτή τη διάλεξη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο. Εντάξει, αν είναι τρίτης γενιάς ποντίου, τι είναι Έλληνες. Όχι. Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Αυτό δεν είναι για το καθένα κάτι. Το ίδιο πράγμα. Διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με το κάθε πώς προσδιορίζεται. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει, υπάρχει. Ρωτάω ξανά. Ας πούμε, ο Έλληνας καθορίζεται από την ελληνική υπηκότητα. Καταλάβετε. Είναι προβλημάτα άμα δεν νιώθει Έλληνας ή άμα νιώθει. Είναι πάντοτε, καταλάβατε, ξαναμπαίνω στο νομοθεσία, νομικό, ωραία. Αλλά θα μου πείτε, ναι, αλλά νομικά. Νομικά δεν είναι. Α, όχι, πρόσεξε, θα το δεις, θα καταφέρουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα ξαναλέω, άμα σας έλεγα την ερώτηση, ποιος είναι Έλληνας, είναι πολύ απλό, καταλάβατε τώρα, είναι αυτός που έχει ελληνική υπηκότητα, τελεία και παύλα. Δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν, δεν ήταν, να την έχει. Να κάνω τώρα αυτό, με το ποιος είναι πόντιος. Θα μου πείτε κανονικά, ορφολογικά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε, γιατί δεν υπάρχει ποντιακή υπηκότητα. Πώς? Ωραία. Άρα εφόσον δεν υπάρχει ποντιακό κράτος και δεν υπάρχει ποντιακή υπηκότητα, πώς προσδιορίζω ποιος είναι πόντιος. Έναν Έλληνα ποντιακής καταγωγής. Πώς? Έλληνας ποντιακής καταγωγής. Okay. Υπάρχει ένα κοινό όμως, υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Υπάρχει γλώσσα. Με? Όμως που προσδιορίζει μια συγκεκριμένη... Κοιτάξτε, εγώ θα προσέξτε γιατί ξέρετε μας βγαίνουν τα αντανακλαστικά. Ας πούμε, εγώ είμαι από το Βόλο. Μαθαίνω ποντιακά, είμαι πόντιος. Αυτό δεν είπατε? Το ίδιο να μάθετε γαλλικά δεν σημαίνει μεγάλος. Είναι αυτό που μου είπατε πριν όμως. Το σβήνουμε λοιπόν σαν επιχείρημα. Όχι, okay, ξαναρχόμαστε. Άρα, δεν μπορώ να πω απλώς επειδή μιλάω ποντιακά είμαι πόντιος. Αλλιώς ο καθένας μαθαίνει ποντιακά και γινόμαστε όλοι πόντιοι. Ναι, όχι. Ο πόντιος δεν μπορώ να... είναι αυτός που... πόντιος εγώ, όπως ξέρω, είναι αυτός που ζει στα παράρια της Μαύρης Θάλασσας. Και πόντιος σημαίνει πελαγιέτης από ό,τι ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Έλληνας... Εσείς ξέρω ότι ήρθατε, δεν ήρθατε από την αρχή της διάλεξης. Ναι, ναι, γι' αυτό... σας ξαφνιάζει. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι καλό πειραματόζω. Αν έρχονταν ένας άλλος ακόμα πιο μετά, θα έλεγε τι ερώτηση είναι αυτή, ρε παιδιά. Ενώ προσπαθώ να σας πω σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι κάθε φορά μας αμφισβητούν σε κάθε σημείο. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι είναι Έλληνας, ότι είναι πόντιος. Προσέξτε τώρα τι θα πω. Ότι είναι πόντιος σημαίνει αναγκαστικά ότι έχει υποστεί τη γενοκτονία των ποντίων. Όχι βέβαια. Άρα ξαναέρχομαι γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ως γενοκτόνος είναι ποιος με ενοχλεί. Ποιος με ενοχλεί. Ποιος διεκδικεί διάφορο. Αυτός που λέει ότι είναι απλός
Οι Απόγονοι είναι μερικοί που δεν έχουν πια. Μνήμη και αποκατάσταση. Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί αυτό είναι μετά. Αυτό είναι μετά την αντιπολίτευση. Γι' αυτό είναι οι πόντοι οι αντιπολίτευση. Άρα λέω. Γνώστε ή αυτοί που έχουν στην κοιλία μα ενοχλούν το κοινό. Δεν μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Θα αναδείξω να μου αρέσει το κοινό μου. Τώρα την ακούσατε όλη την ερώτηση. Όχι. Όχι. Θέλετε να την ξαναπείτε παρόλο που σας προετοίμασα ο Δήμος. Λέω το γενοκτόνο, ποιος τον ενοχλεί, αυτός που γνωρίζει ή αυτός που έχει στοιχεία. Αυτός που έχει στοιχεία. Αυτός που έχει στοιχεία. Αυτός που έχει στοιχεία. Αυτός που γνωρίζει όμως μιλάει. Αλλά δεν έχει στοιχεία. Δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι αυτό που λέμε το σύνορα. Μπορεί όλοι εδώ να μιλάμε και μετά στο τέλος να της πούμε της κοπέλας, τελικά μιλούσαμε. Πώς θα ψάξει να μπει. Θα προσπαθεί ο Δημής, μα εγώ έχω κάμερα, έχω φωτογραφικό υλικό και τέτοια, τον στέλνω. Αυτό τους αφήνω να μου κάνουν τα διάφορα καλώς που θα πετύχουν. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι, ξαναλέω, υπάρχει μόνο ό,τι αποδεικνύω. Αν δεν υπάρχει τρόπος απόδειξης, δεν υπάρχω. Άρα, αυτός που έχει γνώσεις και δεν έχει στοιχεία, δεν έχει πιστήρια, δεν μπορεί να αποδείξει, είναι εν δυνάμει αυτό που λέει. Δηλαδή, αποδεχόμαστε ότι μπορεί εν δυνάμει να είναι αυτό που λέει. Αλλά δεν το έχει αποδείξει. Προσέξτε, είναι πολύ πιο δύσκολη αυτή η έννοια. Ας πούμε, λέμε ότι κάποιος όταν δικάζεται, εν δυνάμει είναι αθώος. Εντάξει, τον εξετάζει το δικαστήριο ως αθώο. Που μερικές φορές η κοινωνία θα πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Αφού ξέρουμε ότι το σταματήσαμε αυτό το φθαράδο, το πιάσαμε, το κάναμε. Δεν πειράζει. Την ώρα της διαδικασίας, πάλι ο δικαστής θεωρεί ότι αυτός είναι εν δυνάμει αθώος και μπορεί να υπάρχουν διάφορες συνθήκες που έχουν δώσει την εντύπωση ότι φταίει. Αλλά δεν φταίει, γι' αυτό και έχουμε αθώσεις. Γι' αυτό και έχουμε εφέσεις. Εντάξει, όταν έχουμε ένα δικαστήριο που σας έχει καταδικάσει και κάνετε έφεση και σας αθώνει, έχουμε ένα πρόβλημα. Πώς σας καταδίκασε το πρώτο. Γι' αυτό έχουμε στο δικαστικό μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουμε αυτό το σύστημα που πάει στο πιο πάνω και λέει εντάξει, μπορεί να ήταν. Λοιπόν, λέω ξανά, ο Πόντιος είναι εκ φύσης θύμα. Βέβαια, δηλαδή από τι ξεκινάμε. Προσπαθείτε να το σκεφτείτε πώς το κοιτάζει και ο γεωγκτόνο. Πώς το κοιτάζει με τα στοιχεία. Ο Πόντιος που λέει απλώς ότι είναι πόντιο, πολύ απλά δεν υπάρχει. Αλλά το λέει απλά, είναι δικό του πρόβλημα. Το λέει. Μπορεί την άλλη μέρα να αλλάξει η ιδέα. Το νομικό, η νομική υποστήριξη δεν θα υπάρχει. Αυτός που μπορεί να έχει ποντιακή καταγωγή που λέμε, αρχίζουμε τώρα. Οκ. Ας πούμε θα πάρουμε αυτόν εδώ. Είστε πόντιος. Όχι. Τελείως. Άρα. Λέω, ας πούμε ότι αυτός εδώ διεκδικεί ότι είναι πόντιος. Έχετε ποντιακή καταγωγή, ναι. Έχετε χαρτιά. Για το ότι είμαι πόντιος. Ναι. Όχι. Α, εδώ δικαστήριο θα πείτε. Δεν μας πειράζει που το νιώθετε, αλλά νιώθετε πόντιος, εμείς δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Δεν προσέξτε, τώρα σας φαίνω όλους εσάς, είσαστε οι δικηγόροι του και εδώ ας πούμε είναι η δικαστήρα. Λέει, εγώ δεν είμαι σίγουρη, αποδείξτε το. Έχω χαρτί που ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί. Έχω χαρτί που γεννήθηκε ο πατέρας μου εκεί. Ωραία, δεκτό αυτό. Άρα, εσείς έχετε. Έχω χαρτί που γεννήθηκε ο παππούς μου εκεί. Α, προσέξτε τώρα. Ο πατέρας σας τι ήταν. Έλληνας ποντιακής καταγωγής. Αυτός που γεννήθηκε. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Άρα τώρα τι θα αμφισβητήσουμε τώρα ως γενοκτόνοι, μόλις ακούμε παππού, θα πούμε να μας αποδείξετε ότι είσαι ο εγγονός. Και τώρα πρέπει να αποδείξω ότι εγώ είμαι ο εγγονός, αυτό το ξέρω. Άρα ξαναρχόμαστε όμως στο πρόβλημα του Χρήστου. Εσείς πότε γεννηθήκατε και αρχίζουμε τώρα. Γιατί άμα είναι λίγο πιο αργά, λίγο πιο μετά, άμα ας πούμε, λέω, θα σας το κάνω λίγο πιο πολύπλοκο. Άμα έχετε γεννηθεί μετά το διαζύγιο. Άμα έχετε γεννηθεί
πριν το γάμο. Άμα έχετε γίνει, βλέπετε, αρχίζετε τώρα, αυτό φανταστείτε, όταν φτάνουμε στην τέταρτη γενιά, αρχίζει να γίνεται δύσκολο. Στους Αρμένους και αυτό είναι δύσκολο. Και ξέρετε, υποφέρουν μερικές φορές, γιατί δεν λέω για τα ονόματα, που αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή η καταγραφή έχει αλλάξει, η ορθογραφία αλλάξει, όπως έχει αλλάξει η ορθογραφία. Έχουμε μερικές οικογένειες, έχω υποθέσεις τέτοιες πίσω, είναι αδέλφια και δεν έχουν το ίδιο επίθετο. Εντάξει. Και σας λέω, ας πούμε, εγώ είμαι ο αδελφός του. Πώς. Ξαφνικά πρέπει να ανεβείτε πάλι ή έχουμε μερικούς που έχουν αλλάξει, ο άλλος δεν έχει αλλάξει και να αποδείξει τώρα ότι ο εικονός του είναι ο ίδιος. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι λεπτομέρειες έχετε την εντύπωση ότι ψάχνουμε τις λεπτομέρειες έτσι με ένα νομικήστικο τρόπο. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτές οι λεπτομέρειες έχουν μελετηθεί όλες από τον γενοκτόνα. Γιατί την ώρα που σας καθάριζε, έψαχνε ποιοι ήσασταν. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς όταν είμαστε θύμα, καταλαβαίνουμε μετά από χρόνια ότι έγινε αυτή η διαδικασία. Εντάξει. Και επιστάλλη να έγινε για αυτό. Σωστά. Σωστά. Τι λέω αυτό. Θέλω να πω ότι ο γενοκτόνος πάντοτε λειτουργεί μέσα σε μία γεωπολιτική στρατηγική. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάτι για να πετύχει έναν σκοπό. Αυτό είναι πολύ έξυπνο που ξέρανε αυτό και το κάνανε. Βεβαίως. Ήταν τόσο δηλαδή. Μα άμα κοιτάξετε. Ναι, βέβαια. Ό, δεν είναι το θέμα να είναι προχωρημένα μυαλά. Ξέρετε, κάθε γενοκτόνος όταν έχει αποφασίσει ότι θα καθαρίσει τον τάδε και έχει μπει σε μια διαδικασία. Ξέρετε, είναι το ανάποδο. Ας πούμε, έχετε έναν κλέφτη και κλέβει μια τράπεζα. Μετά έρχεται ο αστυνομικός και προσπαθεί να καταλάβει πώς έγινε. Μετά καταλαβαίνει ότι ο κλέφτης έχει προετοιμαστεί 2 χρόνια πριν. Έχει κοιτάξει τα ωράρια αυτό και λέει πώς το έκανε όλο αυτό. Μα δεν είναι ότι είναι ειδικά ιδιοφυΐα. Απλώς έχει ασχοληθεί μόνο αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, θέλω να μάθω κάτι για εσάς. Άμα σας παρακολουθώ για 2 χρόνια, σας ξέρω καλύτερα από τον εαυτό σας. Θα παρατηρήσω ως εξωτερικός παρατηρητής τις συνήθειες που έχετε, στις οποίες δεν δίνετε καμία σημασία. Άμα καταλάβετε, ας πούμε, στα δικαστικά που έχει γίνει στην Ιταλία, ότι ας πούμε ο δικαστής Φαλκόνε άλλαζε κάθε βράδυ σπίτι, φρουρά, να μην τον πιάσουν πιθανά και του ανατίναξαν το αυτοκίνητο από το δρόμο που πέρασε. Δηλαδή έβαλαν τόσο μεγάλη εκρητική ύλη που όταν πέρασε το αυτοκίνητο σκοτώθηκαν όλοι. Και λέω, για έναν που αλλάζει τα δρομολόγια κάθε μέρα, δεν υπάρχει σπίτι, είναι συνεχώς με ανθρώπους της αστυνομίας. Τελικά κατάφεραν, κοιτάζοντας όλα αυτά που κάνει, πώς το κάνει συστηματικά, γιατί είχαν βάλει στόχο, τον άνθρωπο τον σκότωσε, ενώ θα πείτε εσείς που σκέφτηκαν, γιατί φανταστείτε τώρα, τον έσκαψαν τον δρόμο. Έχει υπολογιστεί ότι αυτό που έγινε θα μπορούσε να ξεσηκώσει η πολυκατοικία. Γιατί ήθελαν να είναι σίγουροι ότι δεν φαίνεται τίποτα και την ώρα της έκρηξης θα διαλύσει το αμάξι που είναι από πάνω που απλώς περνάει εκείνη τη στιγμή. Όχι να το σπρώξει. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι εμείς ως θύματα στη γενοκτονία τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά. Όταν ο Στάντον έκανε αυτή τη μελέτη και είπε υπάρχουν 8 φάσεις. Σε αυτές τις φάσεις βρίσκουμε φάσεις του τύπου οι πόντιοι δεν είναι ακριβώς άνθρωποι. Εντάξει, αρχίζουμε. Δηλαδή λέμε, εφόσον μετά δεν είναι ακριβώς άνθρωποι, άμα σκοτώσεις κάποιον που δεν είναι ακριβώς άνθρωπος, δεν είσαι ακριβώς εγκληματίας. Ό,τι έκαναν οι, ναι, οι Γερμανοί με τους Εβραίους. Ακριβώς. Ίδια το ξέρετε και το ανακοίνωσε, έλεγε συγκεκριμένα ποιος θυμάται την γενοκτονία των Αρμενίων για να υποστηρίξει την γενοκτονία των Εβραίων και τους καθάρισε με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, συνηθίζουμε. Θα πω κάτι κοινωνικό τώρα. Ας πούμε περπατάω στον δρόμο.
εντάξει, και βλέπω τον κύριο που τον ξέρω τώρα, κάτω. Σταματάω. Του λέω ότι έχεις πάθει, κάτι θα προσπαθήσω, εντάξει. Τώρα περπατώ και είναι ένας άγνωστος και μου φαίνεται ζητιάνος. Σταματάω. Προσέξτε τώρα, η ιδέα είναι ότι άμα μου βάλουν στο μυαλό ότι τελικά ένας ζητιάνος είναι λογικό να μένει και μπορεί και να κοιμάται κάτω. Τώρα παίρνω τον ίδιο και τον δίνω ζητιάνο και τον βάζω στην ίδια περιοχή. Ξαφνικά εγώ θα σταματήσω τώρα επειδή τον ξέρω. Καμία σχέση, θα περάσω δίπλα. Αυτό το τεστ είναι αυτό το ανάλογο που έγινε με έναν μεγάλο μουσικό ο οποίος έπαιζε με το βιολί του, ακριβώς αυτό που έπαιζε, σχεδόν κανένας δεν του έδινε λεφτά και το βράδυ ο ίδιος έπαιζε σε συναυλία και ήταν ο σούπερ σολίστ. Όλοι πλήρωναν τα μαλλιά της κεφαλής για να πάνε να δουν. Και ρίχναν και τα δύο βίντεο, μπορείτε να βρείτε, θα το ξέρετε, έτσι είναι. Okay. Δεν είναι να σας πείσω, θέλω να πω, δεν είναι εικονικό παράδειγμα. Και η ιδέα ποια είναι, είναι ότι όταν η κοινωνία δεν είναι προετοιμασμένη να πάει να δει ένα σούπερ σολίστ, δεν τον βλέπει. Διότι βλέπει μόνο ό,τι καταλαβαίνει. Και εφόσον δεν το καταλαβαίνει, δεν το βλέπει. Και είναι το πρόβλημα που έχουμε στην αναγνώριση της γενοτονίας. Μερικοί από τους φίλους σας, τώρα μιλάω στους πόντιους, που δεν ασχολούνται με την γενοτονία, λένε εντάξει μωρέ, γιατί να είναι και γενοτονία. Εντάξει, υπήρχαν μακελιό, σκοτώθηκαν. Γιατί να ασχοληθώ ειδικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει, πόσοι από εσάς έχουν ακούσει τον τύπο που εντάξει τώρα η γενοτονία ήταν παλιά. Ασχολούμαστε ακόμα με αυτά τα θέματα. Δεν μας κατηγορούν μερικές φορές ότι είμαστε γραφικοί που συνεχώς μιλάμε για αυτό το θέμα. Ξεχνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ένα πράγμα. Γενοκτονία και έγκλημα πολέμου, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται, δεν διαγράφονται. Δηλαδή μετά από 200 χρόνια, 300 χρόνια αν δεν έχει γίνει, θα έχουμε δικούς μας που θα λένε τα ίδια και θα μπορούμε να πούμε ότι εφόσον το έγκλημα δεν έγινε αποδεκτό και δεν υπήρχε αναγνώριση, μπορεί να συνεχίσω. Για άλλα εγκλήματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό παιδιά, όταν λέτε εγκλήματα. Πραγματικά να λέτε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γιατί τα εγκλήματα υπάρχουν εγκλήματα, ακόμα και εγκλήματα που μετά από μερικά χρόνια παραγράφω. Θεωρούμε στην ότι μία. Δεν είναι πια εγκλήματα. Και για να μας προφυλάσει ο νομοθέτης, είπε προσέξτε, υπάρχουν μερικές κατηγορίες που ανεξαρτήτως του χρόνου θα είναι πάντοτε έγκλημα. Αυτό όταν το λέτε σε κάποιον που σας λέει γιατί ασχολείστε με αυτό, τον ξαφνιάζει. Γιατί έχει την εντύπωση ότι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι σαν όλα τα άλλα εγκλήματα. Καμία σχέση. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτή την ορολογία και γι' αυτό υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρετε ότι το ανθεκτικό, αν θέλετε, στοιχείο του ποντιακού σε σχέση με τον ελληνισμό, θα το πω τώρα ανάποδα. Ο ελληνισμός υπάρχει. Είμαστε σε αυτό το πλαίσιο που είπαμε. Άρα έχετε ένα χαρτί. Α, ο ελληνισμός δεν είναι προσωπική οντότητα. Είναι ιδέα. Και η ιδέα δεν έχουν χαρτί. Α, στο πλαίσιο. Άρα δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Ανεξαρτήτως αν δεν έχει. Ως ιδέα υπάρχει. Ως ιδέα. Δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Η γενοκτονία, είναι φυσικό πρόσωπο. Όχι. Ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι φυσικό πρόσωπο. Όχι. Άρα δεν υπάρχει. Όχι, είναι γεγονός ιστορικό. Έγκλημα. Να ξανάρχουμε στον ιστορικό μου. Το γεγονός το ιστορικό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε με αν το... δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ναι. Μετά τι να το κάνουμε τότε. Προσέξτε. Να μην ξεφεύγετε και ξαναρχόσαστε στο προηγούμενο. Δεν είναι ιστορικό αν δεν υπάρχει. Όχι. Ξαναέρχομαι. Η εισβολή
είναι ιστορικό γεγονός ότι έγινε το 1974 στην Κύπρο, μόνο που δεν υπάρχει νομικά. Τόσο απλά. Είναι μεγάλο θέμα, δηλαδή. Πώς δεν υπάρχει νομικά. Εκεί δεν, όχι, δεν, όχι, είναι αυτό που εξήγησα προηγουμένως. Ελπίζω, γιατί βλέπω και εσάς να αντιδράτε, είναι αυτό που εξήγησα. Αν υπάρχει νομικά, τότε μπορώ να κάνω προσφυγή για να πω ότι εγώ έχασα μια περιουσία και τη στιγμή. Υπήρξαν αποφάσεις στην ΟΓΕ. Όχι, όχι. Τα ψηφίσματα του ΟΓΕ, τα ψηφίσματα του ΟΓΕ είναι ότι τα κατεχόμενα είναι παράνομα και οποιοδήποτε θεσμός των κατεχομένων είναι παράνομος. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Γιατί μπορεί να είναι κατεχόμενο χωρίς να υπάρχει εισβολή. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχουν κατεχόμενα και έχει αποδεχτεί η Τουρκία ότι υπάρχουν κατεχόμενα μετά το 87, αλλά χωρίς την εισβολή. Έχει αποδεχτεί ότι μετά το 87 έχετε δικαίωμα να κάνετε προσφυγή εναντίον μου. Βλέπετε, ενώ ξέρουμε ότι είναι ιστορικό γεγονός, δεν το αμφισβητούμε μεταξύ μας. Προσπαθώ να σας πω ότι... Προσπαθώ να σας πω ότι προσέξτε το ιστορικό γεγονός, διότι στην Τουρκία υπάρχει τάση να λένε ότι το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι πολιτικό και δεν είναι νομικό, είναι ιστορικό. Και λένε, ελάτε να εξετάσετε τα αρχεία μας. Αυτό που δεν σας λένε είναι ότι έχουν κρατήσει μόνο μερικά αρχεία και άλλα έχουν καταστραφεί. Και έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί άμα το κάνετε μόνο σε μια αντιπαράθεση μεταξύ ιστορικών, θα σας πει ο άλλος, εκεί πέθαναν τρεις Τούρκοι. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το ζήσαμε όταν ήμασταν στο παλέτι των Ηνωμένων Εθνών στην Ελβετία. Εκεί πέρα ήμασταν στην αντιπροσωπεία της Κύπρου. Σηκώνει λοιπόν το χέρι η Τουρκία ως κράτος και λέει, αν μετρήσουμε τα θύματα της εισβολής, προσέξτε τώρα τι λέω, είναι ένα πράγμα που δεν υπάρχει, αν μετρήσουμε τα θύματα της εισβολής, εφόσον έχουμε βγάλει τους στρατιωτικούς, οι φίλοι μας, τα αδέλφια μας, οι Τουρκοκύπροι, έχουν περισσότερα θύματα. Εντάξει, άρα είμαι το 1974, μετράω τα θύματα, βγάζω τους στρατιωτικούς, μετράω πόσοι έχουν πεθάνει ή έχουν εξαφανιστεί ή είναι αγνοούμενοι δεσπών στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους και εμφανίζει τώρα η Τουρκία και λέει, άμα βάλω τους στρατιωτικούς, περισσότερα θύματα είναι των Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα δεν είναι αν είναι αλήθεια, είναι αυτό το πρόβλημα της... Δεν μπορείς να βγάλεις. Όχι, μπορείς να βγάλεις. Τουρκοκύπριοι δεν είχαν στρατιωτικούς. Όχι, δεν είναι πάλι. Πάλι δεν είναι αυτό. Η ιδέα ποια είναι. Είναι αντιθέτως. Εμείς τους βγάλαμε άκρη και τους ξαναστείλαμε από πηγή που ήρθαν, απαντώντας ότι αυτό που λέτε είναι η απόδειξη ότι υπήρχε στρατιωτική εισβολή, διότι τους πρώτους που στείλαμε για να βοηθήσουν την άμυνα της Κύπρου ήταν η στρατιωτική. Άρα ήταν λογικό να είναι το μεγαλύτερο. Ξαναλέμε τώρα. Αν δεν ήταν στρατιωτικό το πλαίσιο, τα θύματα δεν θα ήταν καθόλου στρατιωτικά. Εντάξει, ας πούμε, φανταστείτε, ξέρω εγώ, μια μορφή μικρού εμφυλίου σε μια πόλη. Εντάξει, και σκοτώνονται διάφορα θύματα ή το βλέπετε, ας πούμε, τύπου χούλιγκαν. Δεν πάτε να μετρήσετε πώς ήταν στρατιωτική, γιατί είναι ηλίθιο, δεν έχει καμία σχέση. Άρα προσπαθώ να σας πω ότι το ιστορικό μερικές φορές το χρησιμοποιούν για να αποφύγουν μια άλλη κατηγορία. Και εσείς αν μπείτε στη διαδικασία, όπως είπατε εδώ, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι τραγικό στρατηγικό λάθος. Γιατί εδώ ξανά έρχονται όλα τα χαρτιά και στο παλάτι των Ηνωμένων Εθνών σας κατεβάζουν τη λίστα με όλα τα ονόματα. Και μετά θα πείτε τι. Ενώ όταν απαντήσαμε έτσι, η Τουρκία είπε ότι δεν έχω άλλη παρατήρηση. Και απέσυρε την κατηγορία. Και μετά λέει, μετά δεν με συμφέρει, γιατί άμα στην απάντηση είναι γραμμένο ότι είναι εισβολή, άμα εγώ το δεχτώ σαν απάντηση και απαντήσω πάνω στην απάντηση,
Τότε θέλει να πει ότι υπάρχει εισβολή. Εκείνες τις μέρες που γινόταν η εισβολή, ο ΙΕ δεν είχε καλέσει την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της. Και? Επομένως δεν υπάρχει ένα ντοκουμέντο ότι ο ΙΕ... Ξανακάνετε ένα λάθος, ξεχάσατε ένα μικρό σημείο. Ποιο ήταν? Πώς? Δεν υπήρχαν και κοινότερα. Όχι, προσέξτε. Ξανακάνετε, παιδιά, ένα μικρό λάθος. Ξαναλέω, στο διεθνές δίκαιο, όταν κατηγορούμε ένα κράτος, πρέπει να αποδεχθεί ότι έχει κατηγορία. Αλλά δεν είναι, εντάξει. Το ντοκουμέντο αυτό δεν είναι. Όχι, δεν φτάνει. Αναφυσβήτητο. Όχι, δεν φτάνει. Γιατί πρέπει, η ιδέα είναι ότι φοβόμαστε μεταξύ κρατών. Τώρα φανταστείτε ότι είσαστε ο καθένας ένα κράτος. Και φοβόμαστε για λόγους διπλωματίας ότι θα τα βάλουμε όλοι εναντίον του. Και λέμε, εσύ συμφωνείς ότι έχεις τα δική σου κάτι. Αυτός λέει όχι. Τότε δεν είναι το ίδιο. Αν συμφωνήσει, λέμε, οκ, τώρα κατεβαίνουμε και πάμε στη διαδικασία ατομικό προσωπικό αποζημιώσεις. Αν δεν συμφωνεί, μπαίνουμε στη διαδικασία να το αναγνωρίσει. Αυτό είναι το θέμα. Άρα η Τουρκία παίζει πάνω σε αυτό με την γενοκτονία των Ποντίων, με την γενοκτονία Αρμενίων, λέγοντας ότι εγώ δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει και μάλιστα τους Αρμενίους λέει ότι έχουν κάνει και γενοκτονία των Τούρκων από τους Αρμένιους. Παίζει και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, που λέτε εντάξει. Δηλαδή πραγματικά το κερασάκι. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Μην ξεχνάτε ποτέ όλοι σας ότι πρέπει το κράτος να το αποδεχτεί. Και το ξαναλέω αυτό στις διαδικασίες που κάνουμε. Όταν λέμε το αναγνώριση η Σουηδία, ας πούμε, η Σουηδία, η Ελβετία και το Βέλγιο έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και έχουν φτάσει και στο στάδιο της ποινικοποίησης. Όχι μόνο την αναγνώριση. Εντάξει, εμείς είμαστε πολύ μακριά. Ακόμα και η ποινικοποίηση στην Ελλάδα μας φαίνεται ότι ακούμε ποινικοποίηση, λέμε είναι αρνητικό. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι η ποινικοποίηση εναντίον του εγκληματία που συνεχίζει το έγκλημα. Εμείς λέμε ποινικοποίηση, πάλι είναι μια νομοθεσία που θα μας απαγορεύσει. Στην Ελβετία υπήρχε πανεπιστημιακός που πήγε και φυλακή και πλήρωσε πρόστιμο διότι έλεγε σε διάλεξη στην Ελβετία ότι η γενοκτονία των Αρμενίων δεν υπάρχει. Και το ελβετικό κράτος είπε: εντάξει, αυτά μπορείς να τα πεις αλλού, όχι εδώ. Επέμενε, πλήρωσε. Η ιδέα είναι ότι μιλάμε για κάτι σαν 40.000 ευρώ κάθε βρισιά. Ξαναέρχομαι στο αρχικό μας για να κλείσουμε. Όταν εμείς οι πόντιοι, εσείς οι πόντιοι, δέχεστε να είσαστε ανέκδοτα, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τουρκικό δόγμα όπου εμφανίστηκαν σιγά σιγά τα ανέκδοτα εναντίον των ποντίων. Μιλάω τώρα για τους πιο παλιούς. Ποντιακά ανέκδοτα, από πού τα ακούτε? Οι μικροί δεν με αφορούν, εννοώ βγάζω και τις γυναίκες, μιλάω για τις άντρες. Πώς? Από όλους. Όχι. Δεν λέω, δεν σας είπα από πού. Σας λέω από πότε. Από πότε. Άμα το σκεφτείτε, θα δείτε ότι δεν είναι πρόσφατα. Για τους μεγαλύτερους, δεν είναι από τότε που είσαστε μικροί που ακούτε αυτό. 30 χρόνια. Όχι, καμία σχέση. Από τότε που ο Χάρη Κρίνη και η Πατουλίδου βγήκαν στον αέρα. Όχι. Το 80 περίπου. Πώς? Το 80 περίπου. Αυτό. 30 χρόνια. Είναι ακριβώς αυτό. Αλλά ήθελα να το ακούσετε όλοι. Στην πραγματικότητα, είναι μετά από το 80. Εντάξει. Σκληραίνουν τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, το σκεφτείτε, είναι μια περίοδος που οι πόντοοι αρχίζουν να οργανώνονται για να διεκδικήσουν κάτι. Μέσω των συλλόγων. Και μέσω των συλλόγων ξαφνικά αρχίζουν να έρχονται τα πρώτα ποντιακά ανέκδοτα. Και τώρα εμείς, τώρα μιλάω στους πιο νέες, θεωρείτε ότι τα ποντιακά ανέκδοτα ανήκουν στην ελληνική κουλτούρα. Και δεν έχετε καταλάβει ότι είσαστε σε ένα δόγμα που σας το έχουν περάσει εντελώς. Αν ξαφνικά σας πούν ότι σε ένα κράτος έχει γίνει ποινικοποίηση της γενοκτονίας των ποντίων, και ακούσετε ότι αυτός κατηγορήθηκε γιατί είπε ποντιακό ανέκδοτο, θα είστε οι πρώτοι που θα πείτε αυτό είναι γελίο.
Γιατί έχετε συνηθίσει να σας βρίζουν και να βρίζετε τον εαυτό σας λόγω χιούμορ. Το υπενθυμίζω αυτό, γιατί αν θυμάστε καλά, όταν έγινε ένα πρόβλημα στο θρησκευτικό, εντάξει, θυμάστε ότι ένας που έκανε γελιογραφίες έβαλε κάτι για τον Μοχάμετ και έγινε χαμός. Προσπάθησαν μερικοί να πούν, μα αυτό ήταν γελιογραφίες. Άρα είναι χιούμορ. Και έρχεται ξανά το άλλο πλαίσιο και λέει, δεν επιτρέπεται το χιούμορ σε αυτό. Και λέω τώρα, ας πούμε, είμαστε στην Ελλάδα, έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Εβραίων, έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων, των Φοντίων, και λέμε εμείς θα κάνουμε χιούμορ. Και θα λέμε, ας πούμε, μέσα στο θεατρικό μας, ότι η γενοκτονία δεν υπάρχει. Και θα είναι κωμωδία. Θα φάμε πρόστιμο. Όχι, όχι, όχι. Έχει κάνει η Ελλάδα ποινικοποίηση. Ναι, εντάξει, αλλά η ποινικοποίηση της γενοκτονίας των Εβραίων είναι de facto. Στην Ελλάδα. Των Ποντίων και των Αρμενίων. Όχι, των Ποντίων και των Αρμενίων δεν είναι. Γι' αυτό σας λέω, δεν το καταλαβαίνετε τη διαφορά. Γιατί λόγω της δίκης Νουρεμβέργης, τέλος πάντων, έχουμε πει η γενοκτονία των Εβραίων σε ένα πλαίσιο του τύπου γενικό. Η γενοκτονία των Αρμενίων μοιάζει πιο πολύ με τη γενοκτονία των Ποντίων και γι' αυτό σας είπα, στην Ελβετία και στο Βέλγιο έχουν φτάσει στη φάση της ποινικοποίησης και να σας εξηγήσω ότι η ποινικοποίηση είναι δύσκολο γιατί πέρασε στη Γαλλική Βουλή και την απέρριψε η Γερουσία. Δηλαδή οι βουλευτές δεν είναι ότι δεν κάνουν τίποτα. Στη Γαλλία έχει περάσει η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Το 2001. Από το 1987 υπάρχει η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων στο Ευρωκοινοβούλιο. Αρέσει, θα μου λέγατε, ας πούμε, εντάξει, αφού το είπαν το Ευρωκοινοβούλιο, θέλει να πει ότι κάθε κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αναγνωρίσει. Όχι. Η αναγνώριση είναι εθνική. Πρέπει κάθε κράτος να το κάνει. Λέω λοιπόν ότι εκεί πέρα ήταν ένα θέμα που είχαμε το 2006 στη Γαλλία. Είχαν έρθει οι Τούρκοι στη Λιόν για να εκδηλώσουν, να κάνουν μια εκδήλωση εναντίον, μέχρι τα πω τώρα, του μνημείου των Αρμενίων. Παρά λίγο να το καθίσω, είχαν έρθει 3.000, ένα τεράστιο εννοώ. Έτσι, το μνημείο των Αρμενίων της Λιόν είναι, πολύ απλά, στην κεντρική πλατεία της Λιόν. Όχι σε ένα πάρκινγκ χαμένο, ούτε σε ένα χωριό που δεν ξέρω πού είναι. Εντάξει. Είναι στην κεντρική πλατεία της Λιόν. Η μεγαλύτερη πλατεία της Λιόν είναι εκεί. Λέγεται Place Bellecour, εκεί πέρα έχετε το μνημείο. Λοιπόν, έκαναν 3 δικαστικές υποθέσεις για να πούν ότι το μνημείο ήταν παράνομο. Ότι ήταν λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ. Ότι δεν το ήθελαν οι ντόπιοι. Και μετά μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Ευτυχώς οι Γάλλοι έκαναν μια διαδήλωση εκείνη τη στιγμή και βρέθηκαν σφινωμένοι μέσα στο μνημείο. Το μνημείο είναι 36. 36 φύλλα που είναι φτιαγμένα από μπετό, έτσι κάθετα, και μπορείτε να περάσετε. Λοιπόν, ήρθαν οι Τούρκοι να γράψουν βρυσιές πάνω στο μνημείο και μπήκαμε στην διαδικασία του τύπου. Ο νομάρχης έδωσε άδεια στους Τούρκους να κάνουν διαδήλωση. Διότι δεν έχει ποινικοποίηση να λες ότι δεν υπάρχει. Στην Ελβετία και στο Βέλγιο, ο νομάρχης δεν θα μπορούσε να τη δώσει. Και όταν ο άλλος εμφανίζεται με ένα πανό που λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, η Γαλλία είναι πρόβλημά του και πρόβλημα αυτού που το πιστεύει, εκεί που υπάρχει ποινικοποίηση δεν μπορεί να το πει. Άρα λέω απλώς ότι αυτές οι διαφορές κάνουν τη διαφορά. Και εμείς είμαστε ακόμα στη διαδικασία πέρσι να έχουμε την πρώτη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από ένα κράτος που δεν έχει καμία σχέση με ελληνικό στοιχείο και είναι η Σουηδία. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και πρέπει να καταλάβετε ότι από εδώ αρχίζει η αληθινή διεθνή αναγνώριση
της γενοκτονίας των ποντίων, άρα είμαστε πραγματικά στην αρχή και όχι προς το τέλος. Και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι τώρα, άμα το σκεφτείτε πιο ορθολογικά, θα πρέπει να προσέχετε πολύ περισσότερο όταν αποδεχόσαστε τα ποδιακά ανέκδοτα ως απλός χιούμορ. Διότι κάθε φορά που το κάνετε αυτό, συμβάλλετε. Μεταξύ θύματος και θήτη, είσαι με το θήτη. Ενώ εμείς λέμε, εντάξει, είμαστε ουδέτεροι. Και απλώς μας αρέσει να λέμε το χιούμορ. Δεν είναι αυτό το χιούμορ. Γιατί ξαναλέω, άμα υπάρχει πλαίσιο αναγνώρισης ή ποινικοποίησης, αυτό το χιούμορ μπορεί και να ποινικοποιηθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η ιστορική πραγματικότητα που έχει σημασία στο διεθνές δίκαιο, γιατί βλέπετε, δεν λέμε διεθνή ιστορία ως θεσμός. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Αλλά όταν λέμε διεθνές δίκαιο, είναι όντως θεσμός. Στο διεθνές δίκαιο, επαναλαμβάνω, η κατηγορία υπάρχει μόνο και μόνο όταν το κράτος το αναγνωρίζει. Η αναγνώριση, η πρώτη από το ίδιο το κράτος, σημαίνει ότι τώρα η γενοκτονία υπάρχει και για μας, ενώ πριν δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν μπορούσες να έχεις έγγραφα στην Σουηδία τα οποία να έχουν μια νομική ισχύ πριν την αναγνώριση που έγινε, ενώ σε εμάς από το 1994 και μετά υπήρχε. Λέω λοιπόν σε όλο αυτό που λέω γενικά, μήπως θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι για να προωθήσουμε τη γενοκτονία των ποντίων, θα ήταν καλό να προωθήσουμε τη γενοκτονία των άλλων. Δηλαδή, π.χ. η Ελλάδα θα πρέπει σε κάποια φάση να αποφασίσει να προωθήσει τη γενοκτονία των Ουκρανών. Ένα παράδειγμα, εντάξει, που έγινε το 1932-1933, είναι αναγνωρισμένη, όπως σας είπα, από 24 χώρες, δεν είναι πια μόνο το αγγλοσαξονικό ή πρώην. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Υπάρχει ιστορική πραγματικότητα και ρωτάω, κοιτάξτε πώς πάει. Οι γενοκτόνοι, ο ένας χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία του προηγούμενου. Δηλαδή, παίρνετε την πρώτη γενοκτονία, τον Αρμενίο. Τους σκοτώνουμε, τους φωτογραφίζουμε, είμαστε περήφανοι. Προκαλεί προβλήματα. Δεύτερη γενοκτονία. Θα τους σκοτώνουμε με καιρικές συνθήκες, θα τους μετακινούμε και θα πεθαίνουν μόνοι τους. Έχουμε όμως πρόβλημα γιατί τους βλέπαμε. Τρίτη γενοκτονία των Εβραίων. Δεν θα τους αφήνουμε να πεθαίνουν όπου να είναι. Θα τους φέρουμε σε κεντρικό φορέα, στρατόπεδο συγκέντρωσης, και θα τους εξαφανίζουμε εκεί. Είναι μόνο στην τρίτη φάση που μπήκαμε στην τεχνογνωσία του τύπου. Πώς να εξοντώσω 6 εκατομμύρια άτομα αποτελεσματικά και να μην υπάρχει ίχνος. Και προσέξτε πώς η τεχνολογία συμβαδίζει. Πόσα τρένα υπήρχαν στην εποχή της γενοκτονίας της Αρμενίας στην Τουρκία. Okay. Όταν ερχόμαστε στον Πόντο πάει το ίδιο. Τα τρένα ήταν το πιο σημαντικό σύστημα το οποίο συνέβαλε στην γενοκτονία των Εβραίων. Γιατί μπορούσαν πολύ μαζικά να φέρουν πολλά άτομα στον ίδιο χώρο, ο οποίος ήταν, αν θέλετε, ένα εργοστάσιο θανάτου. Γιατί δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, άμα το σκεφτείτε πραγματικά. Μερικές φορές δίνω μεγέθη για να καταλάβετε ότι δεν το νιώθω.
Δεν μπορεί ένας κανονικός άνθρωπος, αν δεν είναι τέρας, να υποφέρει για ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Και λέω, η γενοκτονία των Αρμενίων είχε 1,5 εκατομμύρια θύματα. Το βλέπετε αυτό? Είναι δύσκολο. Θα σας πω ένα κάτι άλλο. Θυμάστε ότι στην Ελλάδα είχαμε φωτιές που έκαψαν τα δέντρα. Τα δέντρα που έκαψαν ήταν 3 εκατομμύρια. Okay. Πετάτε το μισά και πάνω σε κάθε δέντρο βάζετε έναν άνθρωπο. Και φανταστείτε τώρα ότι τον σκοτώνετε ατομικά. Εντάξει. Είναι χειρότερο από τη φωτιά. Το βλέπετε γιατί? Ποιος βλέπει γιατί? Γιατί η φωτιά, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός είναι δέντρο και ο διπλανός. Βάζω ένα φυτίλι καίει. Αυτός μπορεί να διαδώσει τη φωτιά. Άρα εγώ προσωπικά μπορεί να σας κάψω όλους βάζοντας μία. Στη γενοκτονία πρέπει να βάλω φωτιά σε κάθε δέντρο. 1,5 εκατομμύριο φορές. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε μετά πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαδικασία. Όταν το κάνω αυτό με 6 εκατομμύρια, θέλει οργάνωση. Θέλει αποτελεσματικότητα. Οι Γερμανοί, όταν έκαναν αυτό το πράγμα, έκαναν πειράματα πάνω στα αέρια, πόσο γρήγορα σκοτώνουν τα αέρια. Να μπορούν να τους σκοτώνουν γρήγορα, να πηγαίνουν στο επόμενο και να πηγαίνουν στους θαλάμους. Επόμενο. Πόσο γρήγορα μπορούν να έρθουν τα τρένα. Για αυτούς που ασχολούνται με τέτοια θέματα, είχαν κάνει αυτό που ονομάζουμε εμείς logistics. Εφοδιαστική αλυσίδα. Διότι δεν είναι μόνο ότι η επιχείρηση, γιατί μην νομίζω ότι τα λέω μα έτσι, ότι εμείς έτσι το καταλαβαίνουμε και μετά καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά μιλάμε για γεωπολιτική, στρατηγική, τεχνογνωσία. Άρα αυτός το βλέπει στεγνά, στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι ένα εργοστάσιο. Παράγει ένα έργο. Φέρνει υλικό και κάνει κάτι. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να μου λείψει. Πώς το μεταφέρω? Πότε είναι οι βάρδιες? Δεν μπορούν να κάνουν ολόκληρο σταθμό. Τα τρένα περνάνε από τις ίδιες γραμμές στο τέλος. Άρα είχαν τα δρομολόγια. Πότε θα μπουν? Πόσοι θα μπουν? Σε ποια ώρα θα φτάσουν? Εφόσον φτάνουν, να μην ξέρουν ότι φτάνουν σε ένα χώρο όπου θα τους σκοτώσουν. Τα περισσότερα θύματα νόμιζαν ότι ήταν απλώς φυλακές. Όταν τους έλεγαν βγάλετε τα ρούχα σας και βγάλετε τα κοσμήματά σας, νόμιζαν ότι ήταν απλώς για ένα καμπάνια. Ναι. Και τους ξέρετε πολύ καλά ότι οι θαλάμοι ήταν ακριβώς, τους παρουσίαζαν για μπάνιο. Όλοι έπεφταν σε αυτή την παγίδα, μπορεί όχι όλοι, αλλά μαζικά, λέγοντας ότι είναι λογικό εφόσον θα μείνουμε σε αυτόν τον χώρο και ήμασταν τόσες μέρες μέσα σε ένα τρένο. Και βλέπετε, αυτό το σύστημα λειτουργεί, όπως λέγαμε στην αρχή, με τις φάσεις του Στάντον. Δηλαδή, σβήνει τα ίχνη την ώρα που τα κάνει. Σας πληροφορώ ότι όταν έρχονται οι συμμάχοι και αρχίζουν να μπαίνουν σε περιοχές της Γερμανίας, το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι αυτοί είναι να κάψουν όλα τα έγγραφα που είναι «κάντε αυτό, σκοτώστε τους τάδες». Και όντως αυτό μας δυσκόλυψε πάρα πολύ στο να αποδείξουμε. Δηλαδή, βλέπετε ένα σωρό από κόκαλο και θέλετε να αποδείξετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα γενοκτονίας. Πώς το αποδεικνύει? Μπορεί να πει αυτό είναι ένα ομαδικό στάφι. Ομαδικοί τάφοι υπάρχουν. Όλες οι κοινωνίες έχουν τέτοια πράγματα. Πώς αποδεικνύει ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας γενοκτονίας? Κοιτάζετε τα κόκαλα. Λέτε υπάρχουν ίχνη. Ας πούμε αυτό που κάναμε με το Ρουάντα. Βλέπετε ότι τα κεφάλια είναι πολύ συχνά, τα κράνη είναι ανοιχτά. Εντάξει, γιατί είναι με σπαθί. Αλλά αυτό λέτε, αυτό δεν είναι φυσιολογικό θάνατος, όταν έχετε εκατοντάδες άτομα που είναι μέσα. Με τους Γερμανούς ήταν η χημεία.
Δηλαδή εξαφανίζεται και αυτό που μένει στο τέλος το κόκαλο δεν έχει τίποτα το ειδικό. Είναι πολύ μετά που αρχίσαμε αυτό που λέμε επιστημονική αστυνομία ή που το βλέπετε σε αμερικάνικες σειρές να λέμε ότι τα κόκαλα μπορούν να μας δώσουν στοιχεία και να ξέρουμε από τι πέθανε. Εντάξει. Άρα βλέπετε ότι προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν ο ένας τον άλλο την τεχνογνωσία. Αυτό που προσπαθώ να κάνω σε αυτή τη διάλεξη είναι να σας πω ότι πρέπει η τεχνογνωσία των θυμάτων να μεταφερθεί. Δηλαδή, οι Εβραίοι κατάλαβαν πολλά πράγματα τα οποία εξελίχθηκαν, ήξεραν τη μεθοδολογία, πώς να αποδείξουν πράγματα, βρήκαν, ας πούμε, ναζί στη Νότια Αμερική, ενώ είχαν αλλάξει πρόσωπο, εντάξει, ενώ ζούσαν σε μια εντελώς διαφορετική ζωή και τους εντόπιζαν συστηματικά. Μερικές φορές μάλιστα τους καθάριζαν, γιατί δεν μπορούσαν καν να τους πιάσουν με τον επίσημο τρόπο. Ωραία. Οι Αρμένοι έκαναν ακριβώς το ίδιο και γι' αυτό μπήκαν στις διαδικασίες αναγνώρισης πώς να το κάνουν μια τεχνογνωσία. Και λέω, μην ξεχνιόμαστε, η γενοκτονία των Ποντίων είναι μαζί με την γενοκτονία των Αρμενίων. Είναι μερικές φορές συμφέρει να πείτε ότι οι Τούρκοι, ας πούμε, κατάστρεψαν αυτό το κτίριο. Σε αυτό το κτίριο υπήρχαν Πόντιοι και Αρμένοι. Οι Αρμένοι έχουν αποδείξει ότι είχαν θύματα. Άμα εσείς αποδείξατε ότι οι Πόντιοι έμεναν στο ίδιο κτίριο και εκείνη τη στιγμή ήταν και αυτοί, πάει μαζί. Δεν έχει ανάγκη να πείτε ξανά από την αρχή ότι αυτό το κτίριο καταστράφηκε για αυτούς τους λόγους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλει να πει ότι μπορούμε να έχουμε ένα συμμαχικό πλαίσιο. Σας το λέω λοιπόν ότι όταν κάνετε την επέτειό σας, την γενοκτονία των Ποντίων, θα είναι καλό να καλείτε συστηματικά Αρμένιους. Επίσης. Και να είναι οι πρώτοι που κάνουν κατάθεση, Στέφανε. Δεν είναι στο τέλος. Άμα φέρετε έναν Εβραίο και έναν Αρμένι και πριν αρχίσουν οι δικοί σας οι Πόντιοι να κάνουν την κατάθεση και έρχονται οι άλλοι, χτυπάτε πιο πολύ τον άλλο. Όταν το κάναμε αυτό για τις πρώτες φορές στη Γαλλία, πραγματικά ενόχλησε την Τουρκία. Γιατί εδώ μπαίναν στο τρία θύματα που έχουν υποστεί γενοτονίες, αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον και πηγαίνει στη γενοτονία του άλλου και καταθέτει στεφάνι. Δεν είναι λίγο και να καταλάβετε για το μνημείο για το οποίο σας έλεγα, δεν είναι μνημείο για τους Αρμένιους, είναι μνημείο το οποίο έγινε, κατασκευάστηκε για τους λαούς που έχουν υποστεί γενοτονία. Και στο ίδιο μνημείο έρχονται οι Αρμένοι να κάνουν την επέτειο, οι Ουκρανοί να κάνουν την επέτειο, Καμπότζοι να κάνουν την επέτειο. Ο καθένας στη δικιά του. Στο ίδιο όμως. Και λέω, έχουμε εμείς σκεφτεί να κάνουμε σε μεγάλες κεντρικές πλατείες της χώρας μνημείο για τους λαούς που έχουν υποστεί μια γενοκτονία. Και προσέξτε, αυτό το μνημείο στο κεντρικό χώρο, με χρήματα λέω τώρα, μιλάω για όμορφο μνημείο, όχι απλώς να το βάλετε και να είναι μια πλακέτα. Άμα έρχονται όλοι αυτοί που έχουν υποστεί, φανταστείτε τι αξία παίρνει το μνημείο, όταν έρχεται μετά ο Πόντιος εδώ. Ενώ εμείς, όπως είμαστε πολύ στην αρχή από αυτό, προσπαθούμε να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε σημαντικοί. Άρα βάζουμε μνημείο για γενοκτονία των Ποντίων και το κάνουμε μεταξύ μας. Και μετά είμαστε εμείς και εμείς. Και μετά λέμε, γιατί το αναγνωρίζουν οι άλλοι. Μα αυτό σας λέω ανάποδα τώρα. Άμα σε κάθε επέτειο φέρετε έναν Εβραίο, έναν Ουκρανό, έναν Αρμένιο, έναν Ασσυροχαλδαίο να χαιρετήσουν το μνημείο σας που είναι και για τους άλλους, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα συμμαχικό πλαίσιο το οποίο τότε και μόνο ενοχλεί τον γενοκτόν. Άρα, υπάρχει τεχνογνωσία, η γνώση είναι κάτι που μας επιτρέπει να αντισταθούμε στη βαρβαρότητα, είναι καλό όμως να είμαστε μαζί. Γιατί σε κάθε γενοκτονία είμαστε μόνοι, αλλά σε κάθε αναγνώριση είμαστε μόνοι μαζί.
Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τις αντοχές σας. Ευχαριστώ.